πλέον και στις εκδόσεις. Ήδη προχωράμε σε ένα μεγάλο βιβλίο για το ΚΕΦΕ, το οποίο θα έχει γύρω στις 500 σελίδες. Είναι ένα έργο ζωής και πάντα όλα αυτά, άλλωστε και εκείνη η βραδιά. Και το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένα, θα είναι αφιερωμένα στην μνήμη, στην σεβαστή μνήμη του πρωτεργάτη, του μπροστάρη, του ανταιρετικού αγώνα στην Ελλάδα, πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι από καρδιάς και να ευχαριστήσω απόψε πάλι τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, ο οποίος είναι εδώ, είναι κοντά μας, με ένα πρωτότυπο θέμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει άξιοι ορθόδοξοι και άξια γεωγράφοι. Μια ομάδα γεωγράφων, Ρουμάνων Ορθοδόξων, Αλβανών Ορθοδόξων, Βουλγάρων Ορθοδόξων, οι οποίοι χωρίς να υπολογίζουν εμπορικό κέρδος και μία επιχείρηση η οποία ασχολείται με όλα τα άλλα είδη, αλλά χωρίς να έχει καμία συνάφεια μέχρι σήμερα με τις εικόνες, ανέλαβε να προβάλλει το έργο των ανθρώπων αυτών, να τους προβάλλει το έργο και φυσικά να τους βοηθήσει. Είναι η σέντερ εισαγωγική στην οδό Βερατζέρου, θα βγουν τα τηλεφωνά τους, όπου εκεί μπορεί να δώσετε και τις παραγγελίες σας, αλλά παρακολουθήστε και τη μεγάλη έκθεση που γίνεται. Είναι ένα έργο το οποίο εμάς, όταν ήρθαν εδώ και μου το παρουσίασαν, στην κυριολεξία με συνεκίνησε. Το να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα να ασχολούνται με τις εικόνες, αλλά πάνω απ' όλα να είναι οι ξένοι Ορθόδοξοι και να μας δίνουν κάποια μαθήματα, αυτό έχει για μένα μια διπλή χαρά, αλλά έχει και μια λύπη, γιατί εμείς οι Έλληνες με την πτώση του Ανατολικού Μπλόκου χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να είμαστε το κέντρο του ενδιαφέροντος Ορθοδοξίας και να είμαστε το σημείο όπου θα άρχισε και ατελείωνε ο μεγάλος άξονας της Ορθοδοξίας. Οι εικόνες, όπως θα σας δούμε, είναι ένα ύμνος στο Βυζάντιο, ένα ύμνος στην Ορθοδοξία. Εγώ τους παρακάλεσα να είναι όσο μπορούν πιο κάτω στις τιμές, να είναι σχεδόν να βγάζουν οι άνθρωποι τα έξοδά τους, για, επαναλαμβάνω, να τους βοηθήσουμε. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος άξιος, ένας Έλληνας άξιος, ένας αγωνιστής, ένας αυτοδημιούργητος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, με τη σέντερη εισαγωγική, τους προσφέρει τα πάντα εκεί, τα πάντα εκεί, να πουλάνε τις εικόνες τους. Και εδώ, με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, να συζητήσω μαζί την αγάπη που δείχνει τελευταία. Μια αγάπη προκλητική, πατέρα Καλύβα. Μια αγάπη που συγκινεί, ότι οι Έλληνες έχουν τον τελευταίο καιρό, τον τελευταία χρόνια, έχουν μία τάση να γιομίζουν τα σπίτια τους, όχι διακοσμητικά όπως θα το έκανε κάποιος ξένος, αλλά να γιομίζουν τα σπίτια τους με Ορθοδοξία και με εικόνες. Δεν ξέρω εσείς, ο οποίος βέβαια είστε και ο πρώτος και ο πιο αρμόδιος να μιλήσετε από εμάς, πώς το δικαιολογείτε αυτό? Δικαιολογείτε σε ένα θέμα επιστροφής, σε ένα θέμα λατρείας, σε ένα θέμα, πώς το βλέπετε εσείς? Είναι πράγματι μία ανακάλυψη του θησαυρού της Βυζαντινής εικόνας, η οποία είχε τρόπον τεινά χάσει την αξία της από τους Έλληνες επί τουρκοκρατίας. Εγνώρισε ακμές επί των Μακεδόνων και Παλαιολόγων, αλλά μετά την τουρκοκρατία, λόγω της φυγής των διδασκάλων, των αγιογράφων, οι οποίοι μετέδωσαν στην Δύση την Βυζαντινή τέχνη και ψηφιδωτή τεχνοτροπία και την τοιχογραφία και την φορητή εικόνα, εδώ στην υπόδουλη πατρίδα μας και γενικά στο Βυζάντιο, όσο είχε απομείνει, έμειναν μέσα στο σκοτάδι
Βέβαια, η εικόνα πάντοτε λειτουργούσε ως αφυπνιστικός παράγοντας που του συνέδεε με την παράδοση, με την Ορθοδοξία, αλλά υπέστημε μια αλωτρίωση. Ενώ δώσαμε τα φώτα της Βυζαντινής εικόνας στη Δύση, μετά την αναγέννηση έρχεται εδώ η αναγεννησιακή ζωγραφική να αντικαταστήσει την Βυζαντινή εικόνα, διότι αγνοούσαν στην Δύση το Βυζάντιον, όπως και το αγνοούσαν μέχρι εσχάτως και το κατηγορούσαν. Και ξαναγύρισαν στον ρεαλισμό των προ-Χριστού, στην έκφραση την ελληνοπρεπή που αντιγράφει το φυσικό ωραίον, το φυσικό κάλος, το σαρκικό κάλος. Ενώ η Βυζαντινή εικόνα ήταν ένα συνδυασμός του φυσικός ωραίου με το ηθικός ωραίον. Συνδύαζε δύο τεχνοτροπίες, δύο ρεύματα, το ανατολικό ιδεαλιστικό και το ελληνικό, το ρεαλιστικό. Δυστυχώς επί τουρκοκρατίας χάσαμε την παράδοση και μέσα και στο Άγιον Όρος ακόμα ζωγράφιζαν αναγεννησιακά και έχουμε κάποια τέτοια παρήσακτα στο Άγιον Όρος. Μεγάλες εκκλησίες εδώ, όπως και οι Μητρόπολες Αθηνών, είχαν ζωγραφιστεί από Ευρωπαίους με τρόπον που δεν τέριαζε μέσα στην εκκλησία. Η δυτική ζωγραφική και όχι η εικονογραφία είναι μια απλή ζωγραφική, ναι. Μια μίμηση της φτωχής πραγματικότητας. Δεν μπορεί να εκφράσει λειτουργικά την Ορθοδοξία. Δεν εκφράζει το λειτουργικό χώρο. Δεν εκφράζει τη θυλατρία. Δεν συνδέεται με τη Βυζαντινή μουσική. Αντίθετα, η Βυζαντινή αγιογραφία, η εικονογραφία, μάλλον η Ορθόδοξη, γιατί η Βυζαντινή είχε περιοριστεί τελικά η περιοχή του Βυζαντίου, ενώ η Ορθόδοξη εικονογραφία λαμβάνει όλο τον χώρο από Βυζάντιο μέχρι Κρήτη. Το είπατε πάρα πολύ σοφά. Ναι. Γιατί μέχρι Ρωσία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία. Το είπατε, το λέτε Σερβία. Πάρα πολύ σοφά. Ήταν μια απλή ζωγραφική, δεν ήταν. Η Δυτική. Ναι, η Δυτική. Ναι. Ενώ η Βυζαντινή είναι αγιογραφία. Είναι λειτουργική τέχνη. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν το έχετε δει. Υπάρχει στην Βιέννη ο ναός του Αγίου Στέφανου. Όταν στην Βιέννη. Έφτασαν οι Τούρκοι απ' έξω, νομίζω το 1265, κάπου εκεί πέρα, αν δεν απατώμε, δεν πάμε ακριβώς την ημερομηνία, το 1218, δεν ξέρω. Θεώρησαν την πολιορκία, την νίκη της και τη λύση της πολιορκίας από τους Τούρκους, σε μια, την επέμβαση της Παναγίας. Στο ναό του Αγίου Στέφανου υπάρχει μια Παναγία ζωγραφισμένη Βυζαντινή, με λαϊκό τρόπο, λέτε και θυμίζει εικόνα του Θεόφιλου, η οποία συγκεντρώνει την ημέρα, σύμφωνα με στατιστικές, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες. Προσκυνητές. Μάλιστα. Χιλιάδες κεριά, αυτά τα κεράκια, ξέρετε, ναι, ναι, που είναι μέσα στο κουτάκι, καίνε μπροστά της. Χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από αυτή την εικόνα, ενώ μέσα ο ναός του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης έχει αριστουργήματα. Έχει αριστουργήματα. Ναι. Και εικόνες άλλες έχει, και εικόνες έχει άλλες, είναι καθολικός ο ναός, έχει και εικόνες άλλες, αλλά έχει και άλλα αριστουργήματα, σε αγάλματα, σε οτιδήποτε άλλο. Περνάνε όλοι μπροστά σε αυτή τη Βυζαντινή εικόνα. Διότι ανακάλυψαν στην Ευρώπη, πιο μπροστά από εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι είμαστε εν ύπνο επί τουρκοκρατίας, και απολέσαμε τη συνέχεια της παραδόσεως, ώστε να χρειαστεί κάποιος Κόντογλου, Φώτης Κόντογλου, κάποιοι άλλοι δάσκαλοι, κάποιοι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, όπως ο Καλοκύρης, ο Κώστας στην Θεσσαλονίκη, ενώ εδώ αργήσαμε πάρα πολύ, ναι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να διδαχτεί μέσα στο Πανεπιστήμιο η Βυζαντινή εικόνα. Είχαμε άγνοια. Εσάς να σας κάνω, θέλω τώρα, ναι, φτάνω. Όποιο ερώτημα. Ναι, ναι, φτάνω, θέλω να φτάσω στον. Πάντα εγώ σας βλέπω έξω από τους τίτλους που φέρετε στην Εκκλησία και με αγγίζει η λέξη ο παπάς. Μένα μ' αρέσει το ράσο του παπά. Μάλιστα. Και ο παπάς εκείνος τον οποίο ζήσαμε εμείς που επερχόμεθα από επαρχία, με το σκουφάκι του, ο παπάς που κάθεται έξω από την εκκλησία, ο παπάς, μάλιστα, που υποδηγέτησε γενιές μαθητών και ο παπάς και ο δάσκαλος που θέριευαν την αποσταμένη ελπίδα και ο καλόγερος. Ο Κόντογλου, μάλιστα, σε έκανε να προσεύχεσαι. Ναι, θα σε απαντήσω. Μία εικόνα μη Βυζαντινή,
αλλά πολύ πιο ανθρώπινη. Ναι. Είχα ρωτήσει και έναν καλόγερο στο Άγιο Όρος και του είπα ότι είχε 4-5 Χριστούς. Ναι. Και του έλεγα ότι αυτός έτσι, ο Χριστός, ο άλλος, ο Χριστός μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι σε κάθε εποχή φτιαγμένος και ο Χριστός, και ήταν και ένας Χριστός φτιαγμένος το 1942. Μάλιστα. Έχει, μου λέει, το πρόσωπο της εποχής, της θλίψεως. Ναι, ναι. Εμένα είναι ο Κόντογλου, ίσως να ασεβώ, ναι, να ασεβώ. Ναι. Δεν με έκανε σε μία εκκλησία μέσα να μπορώ να το δω την εικόνα και να προσευχηθώ, να κάνω μια αυτοσυγκέντρωση. Μάλιστα. Ενώ οι παλιές βυζαντινές εικόνες, οι παλιές βυζαντινές εικόνες, οι κλασικές, ναι, οι κλασικές, με κάνουν, όπως και αυτές εδώ που βλέπω αυτούς, μάλιστα, τους ζωγράφους όλους, εδώ πέρα τους ξένους, με το ελληνικό όμως φρόνημα, μπορώ να πω, μάλιστα, της ψυχής, ας πούμε, και με το βυζαντινό μέσα φρόνημα, με κάνουν να προσωπώ, με κάνουν να πλησιάσω, πολύ με κάνουν να πλησιάσω. Ναι. Την Παναγία. Δηλαδή να έχω αυτή την επικοινωνία. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω αυτό. Έχετε δίκιο. Και εγώ δεν κρίνω ότι είναι ο τέλειος ο Κόντογλου, γιατί ξεπερνάει κάποια όρια. Φέρει, να δείξουμε αυτήν την εικόνα της Παναγίας. Αν προσέξουμε, πάνω από τη μύτη είναι σαν τις διχάλες που πετούσαμε με τα λάστιχα της, ναι, ναι, φεντώνες. Ναι, ναι. Αυτό εμένα μου χτυπάει πολύ άσχημα. Ξεπερνάει, ας πούμε, αυτό θέλω να πω, το μέτρο. Ίσως λέω και πάλι, μπορεί να σε βόει στο θέμα, ναι, του Κόντογλου, του μεγάλου Κόντογλου, ναι, στη μνήμη του, στη ζωγραφική του. Ίσως να μην είμαι και ο αρμόδιος, και δεν είμαι τόσο αρμόδιος, ας πούμε, ναι, ναι, αλλά επειδή έχω ένα πάθος χρόνια με τις εικόνες και τις παρακολουθώ και διαβάζω και βγαίνω σε μοναστήρια και βλέπω και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι... Ο Κόντογλου είχε επιτυχημένα έργα, κάποιες δεσποτικές εικόνες, αριστουργηματικές, που ακολουθούσαν την παλιά τεχνοτροπία. Για να μεταχειριστώ ένα του Καζαντζάκη, ναι, ότι εμένα, λέει ο Κόντογλου, με κάνει να θαυμάζω και όχι να προσεύχομαι. Μάλιστα. Ναι, είχε επιτυχημένες τοιχογραφίες και δεσποτικές εικόνες, αλλά στο σύνολο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάντοτε επιτυχημένος ο Κόντογλου, γιατί ξεπερνάει κάποια όρια. Ενώ αυτή η εικόνα εδώ. Μάλιστα. Οι ζωγραφισμένοι είναι από, δεν ξέρω, είναι όλες ανάκατες εικόνες που θα δείξω. Ναι, από Βούλγαρο, από Ιουγκοσλάβο, ναι, ναι, από Αλβανό, Ορθόδοξο. Αυτή είναι σέρβικο πρότυπο, πρέπει να είναι. Κράτησε τι ακόμη. Αυτό πρέπει να είναι σέρβικο πρότυπο. Είναι σέρβο. Βέβαια. Μπορώ να την πλησιάσω. Βεβαίως. Είναι ωραία. Μπορώ να την πλησιάσω. Αυτή την εικόνα την πλησιάζω περισσότερο από ό,τι τον πλησιάζω. Ή αυτή την εικόνα πάλι. Ναι, ναι. Η οποία είναι η Γλυκοφιλούσα, αντιγραφή ελληνικής. Ο Κόντογλου ήταν ένας καλός δάσκαλος, βέβαια το παράκανε σε κάποιες εικόνες. Αλλά αυτή δεν την πλησιάζεται περισσότερο από τον Κόντογλου. Εξαρτάται μερικές φορές από την παιδεία την οποία έχει κανείς να ερμηνεύει και να καταλαβαίνει την εικόνα. Εμείς στερούμεθα παιδείας εικονογραφίας, οπότε δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει με την εικόνα, να καταλάβει τη γλώσσα της εικόνας. Η εικόνα είναι η γλώσσα της Ορθοδοξίας. Βεβαίως. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι ο Κόντογλου είναι η κλασική γλώσσα. Κοιτούσα αυτόν τον Χριστό, τον οποίο παρουσιάζω. Μάλιστα. Πολύ εκφραστική η εικόνα. Είναι πάρα πολύ εκφραστική. Βεβαίως. Βέβαια, αυτές είναι ωραίες μιμήσεις, βέβαια δεν είναι αριστουργήματα. Όχι, ναι, δεν είναι αριστουργήματα. Μιμήσεις, αντίγραφα, ναι, ωραία. Είναι αντίγραφα, ναι, άλλωστε από κάπου έπρεπε. Ναι. Κανείς, ναι, δεν μπορεί σήμερα, οι εικόνες έχουν ξεκινήσει, οι παλιές εικόνες, ας πούμε, και μετέπειτα γίνανε αντιγραφές. Βέβαια. Οι παλιές εικόνες ήταν πιο κοντά στη μνήμη, εκείνο που είχαν πιο επαφή και με τους Αποστόλους, αν πούμε ότι μεταφερθήκανε κάποιες μορφές, κάποιες μορφές, ας πούμε, και μετέπειτα φτάσανε εδώ που φτάσανε. Δημιούργησαν τύπους μέσα στην Εκκλησία, με πρωταρχική, θα λέγαμε, εικόνα το Άγιο Μανδύλιο, ναι, του Αυγάρου, το Εδεσινών, ναι, 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 άρχοντος, και της Αγίας Βερονίκης. Και τις εικόνες που είχε φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία. Λουκάς, την Παναγία. Από εκεί και πέρα ορωματιστήκανε το θέμα της Παναγίας και φτιάξανε
το βυζαντινό τύπο της εικόνας που δεν είναι ένας τύπος ζωγραφιάς ευρωπαϊκής. Εγώ πάντοτε και στο σχολείο που δίδαξα 20 χρόνια, πάντοτε έκανα αντιπαραβολή ευρωπαϊκής αναγεννησιακής και βυζαντινής. Βέβαια, μην παίρνουμε κάποιες κακές εικόνες του Κόντογλου. Έχει και καλές εικόνες. Όχι, μα είπα, εγώ λέω με όλο το σεβασμό. Δεν είπα κάτι. Αλλά στάθηκα στο εξής. Ότι εμένα πατέρα Μανουήλ με ενδιαφέρει η Ορθοδοξία, γιατί εκεί νομίζω ότι στεριώνεται, με ενδιαφέρει στο λαό. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνεται ο λαός μια εικόνα? Εμένα με ενδιαφέρει ο λαός. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι εικόνες οι οποίες φτάνουν διακοσμητικές. Μάλιστα. Διακοσμητικές στα μεγάλα σπίτια. Ναι, ναι. Ή στα μεγάλα γραφεία. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτόν που θα πάρει τώρα, αυτός που θα πάρει εδώ τον Άγιο Νικόλαο, μάλιστα, να τη βάλει στο εικόνισμα και να έχει μία επικοινωνία και να πάει η γυναίκα η οποία του Αγίου Νικολάου θα φύγει από το πανηγύρι ή από τη λειτουργία, να του αφήσει απάνω το βασιλικό, μάλιστα, ή να του βάλει από κάτω τον αγιασμό. Βεβαίως. Με ενδιαφέρει η εικόνα η οποία θα επικοινωνήσει ο Ορθόδοξος λαός, και ίσως εδώ να είμαι ο λίγο ρατσιστής, ναι, στον Ορθόδοξο λαό δεν κατατάσσω σήμερα όπως διαγράφω τα πράγματα τους Έλληνες πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τις εικόνες και τις έχουν διακοσμητικά στα σαλόνια, στα σαλόνια τους, ναι. Η εικόνα δεν έχει διακόσμηση στα σαλόνια, μπορεί να έχει στα γραφεία, μπορεί να έχει για κάποιους άλλους αν είναι συλλέκτες σε κάποιους ειδικούς χώρους, αλλά η εικόνα έχει εκεί θέση όπου πιστεύετε, και εκεί, μάλιστα, που πιστεύετε είναι χώροι που μπορεί να εκφράσει την πίστη σου. Να συμπληρώσω κάτι. Να σας πω, η εικόνα η βυζαντινή ταιριάζει σε όλους τους χώρους. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σπίτι μας, η οικογένεια, είναι η κατοίκον εκκλησία. Ναι. Οπότε μπορούμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση και στο σαλόνι, με εικόνες ωραίες βυζαντινές, ώστε να υπάρχει μια επαφή των επισκεπτών, ναι, με αυτό την λέω, εικόνα. Αυτό λέω. Βέβαια, και δεν μπορεί να υπάρχει επαφή, έτσι. Να υπάρχει επαφή. Βέβαια. Να υπάρχει και επαφή. Εκεί που θα προσευχηθεί και θα έχει ποιμαντική σχέση, λειτουργική σχέση, προσευχητική σχέση, θα είναι το εικόνισμα, θα είναι το γραφείο. Εγώ στο γραφείο μου μπροστά έχω μια γλυκοφιλούσα, έχω ένα σταυρωμένο, έχω ένα παντοκράτορα, έχω και άλλες εικόνες, και όταν κουράζομαι κοιτάζω και κουβεντιάζω με την Παναγία, με τον Χριστό. Ναι. Οπότε, εν παντή καιρό και τόπο, μπορεί η εικόνα η βυζαντινή να αποτελέσει γεφύρωμα που να μας γεφυρώσει ως εικόνα προς το μεταρχέτυπο. Φίλοι και φίλες, είμαι εδώ απόψε στην αφύλακτη διάβαση με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα. Αφορμή κάποιοι ξένοι αγιογράφοι, ορθόδοξοι όμως, οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ, και η προσφορά ενός πανάξιου Έλληνα, ο οποίος τους είπε πάρτε το μαγαζί μου να κάνετε έκθεση, να πάρετε ό,τι θέλετε, να εισπράξετε ό,τι θέλετε, γιατί πιστεύει και αυτός, πιστεύουμε και εμείς, ότι η Ορθοδοξία δεν έχει σύνορα, και πάνω απ' όλα σε αυτές τις δύσκολες εποχές πρέπει να βοηθήσουμε τους Ορθόδοξους αδερφούς μας. Και όπως θα το αναλύσουμε και τώρα και με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, τη χαμένη ευκαιρία που εμείς έχουμε, μια χαμένη ευκαιρία να είμαστε το κέντρο όπου θα άρχιζε εδώ και θα τελείωνε η Ορθοδοξία. Στις χώρες αυτές τις οποίες μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε και να αγοράσετε και να κάνετε ό,τι θέλετε, εμείς μένουμε μακριά από όλα αυτά, εμείς λέμε ότι πρέπει να υποστηριχτούν αυτοί οι Ορθόδοξοι, είναι Ορθόδοξοι Αλβανοί, Αγιογράφοι, Ορθόδοξοι Βούλγαροι, Ορθόδοξοι Ρουμάνοι. Είναι τελικά Ορθόδοξοι αδελφοί μας, θα τις βρείτε στη σέντερη εισαγωγική, αλλά πάνω απ' όλα διαπιστώσετε είναι ζωγραφιές, αγιογραφίες, όχι ζωγραφίες, αγιογραφίες με θρησκευτικότητα φτιαγμένες και με ένα αίσθημα λαϊκό, με μια προσέγγιση λαϊκή, με μία αγάπη και με ένα σεβασμό και με μία προσευχή και στα πρόσωπα των Αγίων και στα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας. Εγώ βέβαια
εξέφρασα την γνώμη μου στον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα ότι είμαι ο λίγο ρατσιστής σε αυτό το πράγμα και σε αυτό το θέμα, πιστεύοντας ότι ο λαός του Θεού, όπως για να θυμηθώ τον Γαδιώτη, ο λαός του Θεού είναι εκείνος ο οποίος συντηρεί με την πίστη του την Ορθοδοξία και τη συντήρησε, τη συντηρεί και θα τη συντηρεί. Δεν ανήκουν οι πίστης προς τον Θεό, δεν έχει σπάνια, μα πάρα πολύ σπάνια, έχει σχέση με τους πλούσιους. Ίσως να είμαι λίγο εδώ υπερβολικός είμαι, ναι, λίγο. Είμαι λίγο. Ναι. Όχι, εγώ θα ήθελα να είμαι και πολύ, αλλά πέστε μου γιατί είμαι υπερβολικός. Ναι, υπάρχουν και πλούσιοι οι οποίοι αγαπούν τη βυζαντινή εικόνα, κάνουν εκκλησάκια, αγιογραφούν με βυζαντινή τεχνοτροπία. Φερπίν, θυμάμαι, ενός Έλληνα εφοπλιστή, ένα εκκλησάκι ωραίο, το οποίο κάποιος είχε μπει μέσα και είχε βγάλει μια φωτογραφία και είχε κάνει μια αφίσα βλάσφημη. Πατέρα Εμμανουήλ, βέβαια, θα σας πω το εξής. Να μην εξαιρέσουμε κανένα. Από πίστη. Ναι. Πιστεύω... Ή από διότι πρέπει να κάνουμε, ναι, τη βίλα μας και να κάνουμε και μια εκκλησούλα, ναι, μέσα. Έτσι, επειδή, ναι, ήθιστε τελευταία, ναι, όλες εδώ οι μεγάλες βίλες στα βόρεια προάστια και στα νότια. Ναι. Να έχουν και εκκλησάκι. Να έχουν και ένα εκκλησάκι μέσα. Από πίστη. Να σας πω. Μπαίνουνε μέσα. Ήθελα να ξέρω. Μπαίνουνε μέσα. Οι πλούσιοι κάθε πρωί να ανάψουν ένα κερί, μπαίνουνε για να κάνουν μια αυτοσυγκέντρωση. Είναι αυτό το οποίο είχα πει τότε και για το Υπουργείο Παιδείας. Εάν ο Υπουργός Παιδείας, εκτός του Απόστολου Κακλαμάνη, εάν άλλος Υπουργός Παιδείας είχε πάει ποτέ, σταμάτησε με το αυτοκίνητό του και είχε μπει στο εκκλησάκι που είναι από κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, να κάνει ένα σταυρό. Ουδής. Ουδής. Και λέγεται Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαγράφουμε το εθνικής και το θρησκευμάτων νομίζω και μένει το παιδείας. Μάλιστα. Θα ήθελα να μην εξαιρέσουμε καμία μερίδα του λαού. Όλοι συναποτελούμε τον ευλογημένο λαό, τον ελληνοορθόδοξο λαό. Και όλοι είναι που έχουμε μέσα μας τις καταβολές αυτές. Που μας διδάξει η παράδοση που περνάει μέσα μας σαν ρεύμα μυστικό και μας ζωγραφίζει και μας αφήνει την παράδοση ζωγραφισμένη μέσα μας. Όλοι, πιστεύω οι Έλληνες, βέβαια πιο πολλοί όσοι έχουν εγώ δεν πιστεύω ζωντανή... ότι σας κάνει επικεί το Ράσο, εγώ πιστεύω ότι σας κάνει επικεί η καλή σας καρδιά και ψυχή, μάλιστα, διότι μετά την προηγούμενη εμφάνιση που είχαμε μαζί εδώ για το ΚΕΦΕ, όπου θα έχω πάλι μια εμφάνιση για το ΚΕΦΕ, φίλοι και φίλες, στην 5η, στις 9 και 10, και την Παρασκευή στις 12 το βράδυ. Η εμφάνιση της Παρασκευής, παρουσίας Παρασκευής, 12 η ώρα το βράδυ, μπορεί να διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες. Την Πέμπτη ο κύριος Ρίζος δυστυχώς μου έδωσε μόνο μία ώρα. 9 με 10 θα είμαι κοντά σας με το ΚΕΦΕ, όπου θα έχω την τιμή, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να έχω εδώ τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κοσταρά. Ωραία. Όπου θα μιλήσουμε γύρω από το θέμα του ΚΕΦ, από την φιλοσοφική πλευρά και το τίποτα το οποίο εκφράζει το ΚΕΦ, μαζί με άλλες αποκαλύψεις, γιατί έχουμε και άλλες πλέον αποκαλύψεις και άλλα ντοκουμέντα από την δικαιοσύνη γύρω από το ΚΕΦ. Πιστεύω λοιπόν από την προηγούμενη μας εμφάνιση που έκανα με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, με πήραν οι μαθητές σας. Έτσι. Ναι, με πήραν πάρα πολλοί μαθητές σας και πολλοί, ας πούμε, που ήταν πολύ παλιά, μάλιστα, μου ερώτησαν αν είστε εσείς. Ναι, ναι. Ναι, και εσείς έχετε αλλάξει και οι μαθητές έχουν αλλάξει, τα χρόνια περνάνε, αλλά με ρώτησαν αν είστε εσείς και μου είπαν ότι... 20 χρόνια είχα διδάξει ως φιλόλογος και τους ως είχα... φιλόλογος. Πριν από 20 χρόνια, ναι, κάποιος μπορεί να μην σας θυμότανε, μπορεί να... Και μου είπαν ότι μέσα στις καρδιές τους τους είχατε αφήσει πέρα από το Θεό και μία καλοσύνη. Μάλιστα. Έχετε μία καλοσύνη και ίσως, ναι, με αυτή την καλοσύνη και να τα βλέπετε έτσι όλα τα πράγματα και για τους πολύ πλουσίους και για αυτούς που χτίζουν τα εκκλησάκια και τους φτωχούς. Ναι. Διεμέ είναι πρόβλημα αγωγής, λειτουργικής αγωγής, πρόβλημα μοιήσεως του λαού στη μυσταγωγία της βυζαντινής τεχνοτροπίας,
πιθανής αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και μουσικής. Δεν έχουμε εμείς, αγαπητέ Γρηγόρη, το λαό. Και βέβαια... Να σας διακόψω, θα ήθελα από την, μέσα από, την, από το κοντρόλ να βγάζουν συνεχώς πού είναι η έκθεση. Να βγάζουν συνεχώς από κάτω πού είναι η έκθεση και πού μπορεί να προμηθευτεί όποιος πιστός θέλει αυτές τις εικόνες των ξένων αγιογράφων. Συνεχώς. Μην το βγάλετε καθόλου. Συνεχώς. Βέβαια υπάρχει μία μερίς των Ελλήνων που από μόδα θέλει εικόνες, επειδή συνηθίζουν και στην Ευρώπη. Μετά την αναγέννηση, μέχρι και την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, ευδελίσσον τότε τη βυζαντινή εικόνα. Στη δε Ευρώπη την θεωρούσαν ως αχρία. Επειδή διέγραψαν το Βυζάντιο με ένα χ και πισωγύρισαν πρόχριστου στην ελληνική περίοδο. Και ό,τι ελληνικό πρόχριστου το θαύμαζαν και το εξύψωναν. Αυτή τη ζημιά έκανε η αναγέννηση, δηλαδή είχαμε τα πάντα ανθρωποκεντρικά και την εικόνα την έκανε ανθρώπινη και τη στέρισε το θείον στοιχείο. Ενώ η βυζαντινή εικόνα είναι θεανθρώπινη. Έχει την θεανθρώπινη αντάβια, το ανθρώπινο και το θείο που τα συνδυάζει. Η αναγεννησιακή έχει μόνο το ανθρώπινο. Παίρνει μοντέλα, πόρνες, ναι, πόρνες έπαιρναν και ο... Και ο Άγγελος, ναι, και ο Ραφαήλ και οι Άρη και οι Άρη και τους έκαναν Παναγίες. Έπαιρναν αλήτες και τους έκαναν Χριστούς. Δηλαδή ικτρών και λέγει. Ο δε Ραφαήλ πήρε μια φορά μια γυναίκα, όμορφη, πόρνη, της έβαλε και μουστακάκι και την έκαμε Χριστό. Λοιπόν, δι' αυτό, επειδή είχαν τελεία στέρηση της εικόνας της Βυζαντινής και την είχαν κατασυκοφαντήσει όπως και το Βυζάντιο, δεν ασχολούνται. Ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Αλλά στην Ευρώπη ξύπνησαν νωρίτερα, λόγω της επιστήμης. Βάλανε στο Πανεπιστήμιο την Βυζαντινή γεωγραφία, την Βυζαντινή εικόνα, την Βυζαντινή μουσική. Και ξύπνησαν νωρίτερα, είδαν και θαύμασαν το θησαυρό της Βυζαντινής εικόνας, που είναι τέχνη, είναι εικόνα λειτουργική, με δογματικό χαρακτήρα, λειτουργικό, ιστορικό χαρακτήρα, που εκφράζει ως γλώσσα των αγραμμάτων, εκφράζει την θεολογία, εκφράζει την ορθοδοξία. Είναι η τέχνη, η γλώσσα ορθοδοξίας. Και γέμισαν λοιπόν τις συλλογές τους με εικόνες βυζαντινές, έκαμαν άριστα... Από την άποψη της συλλογής πλέον, έτσι. Έκαμαν κλοπή ό,τι μπόρεσε να πω εδώ από την Ελλάδα, έβγαλαν ωραία καρποστάλ και ωραίες εικόνες και τις έδωσαν στην Ευρώπη και μας τις έφεραν και εμάς. Και εμείς μένουμε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Ναι, αλλά εδώ και 10 χρόνια τώρα περίπου, 10-15 χρόνια από την μία έρευνα την οποία έκανα, ναι. Εδώ και 15 χρόνια και εδώ στην Ελλάδα έχει πλέον γίνει μια επιστροφή προς την εικόνα. Και έχουν βγει καταπληκτικά από τις τράπεζες ημερολόγια. Έχουν ξεσκονιστεί όλα τα μοναστήρια, ναι, από τις παλιές εικόνες, τα μετέωρα, το όρος, ναι, Σινά, όλα αυτά, όλα δίποτε. Και γενικά, ας πούμε, η Παναγία και ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι, ναι, έχουν πλέον φτάσει με κάποιες μορφές ή με άλμπουμ, είτε που βοήθησε και πάρα πολύ να γίνει ό,τι έγινε με το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Όλο και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η οικογένειά του που βγάλανε αυτά τα περίφημα για τους θησαυρούς του Αγίου Όρους και του Πατριαρχείου, φτάσανε σε όλα τα σπίτια. Ναι. Εκείνο όμως που παρατηρείται, όπως ρωτούσα αυτές τις ημέρες, είναι η αγάπη του λαού, που μου λένε, του απλού του λαού, ναι, ο οποίος δεν έχει βέβαια δυνατότητα να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια να πάρει κάποιες παλιές εικόνες οτιδήποτε, που πηγαίνει και παίρνει αυτές τις εικόνες που θα κάνουν 15.000, 20.000 οτιδήποτε, ας πούμε, που πηγαίνει, μου λέγανε ότι πλέον στα μυευτήρια, στα μυευτήρια που πάνε να δουν το παιδί, οι συγγενείς και όλα, εκείνο που γίνεται, λέει, είναι φοβερό. Τώρα σταμάτησαν να πηγαίνουν λουλούδια ή χρυσαφικά που πηγαίνουν και του πηγαίνουν εικόνες. Τον Αγιό του. Ναι, τον Αγιό του. Την Αγία του. Πηγαίνουν εικόνες, ας πούμε. Αλλά γενικά και σε γραφεία και σε... Παντού, η εικόνα έχει μία ζήτηση. Μόνο στη Βουλή αποκαθήλωσαν τον... Καλά, στη Βουλή αποκαθήλωσαν βεβαίως και δεν έχει και ο Σταυρός. Δεν έχει και η σημαία μας στο Σταυρό. Αυτό είναι γνωστό πλέον. Αυτόν... Και είχα παρακαλέσει τότε 20 φορές, μα 20 φορές να βάλουν τον Χριστό τον Τζαδάρη. Και μου είπε θα βρω αντίδραση. Πάρα πει θα βρει αντίδραση. Κυβέρνηση ήταν, θα το πέρναγα να σούμε. Κυβέρνηση ήταν και θα έμπαινε ο Χριστός εκεί που έπρεπε να είναι ο Χριστός. Και να μην είναι κάτι ακατάληπτα, μασονικού τύπου σχεδιάσματα. Ακριβώς.
μασονικού τύπου και διάλογα. Είμαστε το 98,2% ορθόδοξοι. Διότι χωρίς να θέλουν να δείξουν τα πράγματα, το θέμα της Βεργίνας το έχουν πάρει και οι μασόνοι και το έχουν εκμεταλλευτεί, ας πούμε. Πολλαπλώς. Ναι, βέβαια δεν είναι θρησκεία μας. Δεν είναι θρησκεία μας, λοιπόν, αλλά. Δεν είναι ο Μεσσίας η Βεργίνα. Εκείνο το οποίο δημιουργείται από πάλι από μια έρευνα που έγινε είναι ότι στα σπίτια. Θα το θυμάστε από τους γονιούς σας. Στείνονται και πάλι εικονοστάσια. Βεβαίως. Θυμόσαστε που στείλονταν τα εικονοστάσια από τους γονείς, γιατί εγώ το πρόλαβα με τους γονείς μου, που είχαν τα στέφανα μέσα. Βέβαια. Που είχαν Άγιο Μύρο, που είχαν. Τετραευάγγελο. Το Τετραευάγγελο, όλα αυτά, ας πούμε. Στείνονται αγιασμό και πάλι. Και, από αγιασμό. Και αν υπήρχε Άγιο Λειψανό. Και πάλι. Ναι, ναι. Και στείνονται και πάλι από αυτούς, από την ελληνική οικογένεια. Και νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι εδώ που ξεκίνησαν. Αλλά και εκατοντάδες άλλοι αγιογράφοι, οι οποίοι είναι στην όλη την Ελλάδα. Αγιογράφους έχουμε, διαθέτουμε και σχολές διαθέτουμε και στα μετέωρα διαθέτουμε και παντού. Έχουμε πάρα πολύ καλούς αγιογράφους. Βοηθάνε. Να δείξω μια εικόνα. Βεβαίως, να δείξετε. Άγιον Όρος. Είναι ένα έργο Μιχαήλ Μοναχού. Κοιτάξτε, μια ωραία γλυκοφιλούσα που μιμείται, ας πούμε, κλασικά πρότυπα και κάποιες ρώσικες. Κοιτάξτε, τι αριστούργημα ήταν. Σύγχρονος αγιογράφος, Αγιορείτης. Αγιορείτης, ναι. Έχουμε και εδώ στο Άγιο Όρος, ενώ και στο Άγιο Όρος ζωγράφησαν αναγεννησιακά. Αυτά τα οποία δεν είναι λειτουργικές εικόνες. Είχα επισκεφτεί πριν 15 μέρες ένα μοναστήρι έξω από τα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν το αποδίδω καλά φραστικά, η Παναγία του Κόρντοβου. Η οποία έχει μία μέσα σχολή καταπληκτική, δηλαδή έχει 2-3 καλόγρες οι οποίοι ζωγραφίζουν αριστουργήματα. Αριστουργήματα. Ναι. Αριστούργηματα. Δείξατε όμως μια εικόνα. Ναι, βεβαίως. Να δείξω και εγώ μια εικόνα των ξένων αγιογράφων με το ελληνικό φρόνημα. Εγώ σου βλέπω Έλληνες. Αυτοίς είναι Έλληνες, γράφουν και τα ελληνικά ωραία. Ναι, μα όλοι οι Ορθόδοξοι, προπαντός δε οι Σέρβοι, νιώθουν ότι είναι, ας πούμε, τέκνα της Ελλάδος. Και οι Αλβανοί. Και οι Αλβανοί. Και λυπάμαι για όσα γίνονται. Ναι. Πατέρα αφήσαμε και εκμεταλλεύτηκαν δυνάμεις. Πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, λυπάμαι τα όσα γίνονται και έχουν δέσει τα χέρια του Αναστάσιο εκεί πέρα με όλα αυτά τα πράγματα. Αφήσαμε και ως πολιτεία και ως εκκλησία και μπήκαν παράγοντες τελείως αντορθόδοξοι στην Αλβανία και απέκλεισαν την Ορθοδοξία. Να σας πω και ένα συγκινητικό. Όπως ξέρετε, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος είναι Άγιος εις το Άγιον Όρος. Τον θεωρούν ως Άγιο. Έχουν και λειτουργία. Στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, βεβαίως. Έχουν και λειτουργία. Ναι, δεν το έχει υπόψη μας. Βεβαίως, έχουν και λειτουργία. Η μητέρα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου είναι Αγία. Η Αγία Υπομονή. Αγία Υπομονή. Η Αγία Υπομονή. Φίλοι και φίλες, είναι μερικά πράγματα τα οποία όταν σπουδάσει κανείς, σπουδάσει εννοώ όχι πάει στα πανεπιστήμια. Οι σπουδές γίνονται διαβάζοντας, οι σπουδές γίνονται έχοντας μια εσωτερική αναζήτηση για τα πράγματα. Θα σας δείξω. Όλος τυχαίως πριν από χρόνια και εγώ την έδωσα την εικόνα να την ξαναφτιάξουν οι ξένοι αγιογράφοι. Βρέθηκα πρώτη μιας εκπλήξεως. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι και βρήκα εκεί μια εικόνα. Η Αγία Υπομονή. Ρωτώντας, έφτασα να μάθω, να πληροφορηθώ ότι η Αγία Υπομονή ήταν μητέρα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Βέβαια, εκείνη την εικόνα την έδωσα σε γνωστό αγιογράφο από την Πάτρα και μου έκανε πάρα πολλές εικόνες, όπου βρίσκονται σήμερα η Αγία Υπομονή, βρίσκεται στα χέρια του πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, του κ. Κόκκινου, σε χέρια υπουργών. Όταν είχαν ένα πρόβλημα, εγώ πήγαινα και τους έλεγα, εγώ σας έφερα το μεγαλύτερο δώρο. Μάλιστα. Πάρτε και την Αγία Υπομονή. Όλοι μου λέγανε, καλά έφτιαξες δική σου Αγία. Λέω, όχι. Και αναγκάστηκα στο τέλος και είχα φτιάξει πίσω ταυτότητα. Το βιογραφικό, την ταυτότητα ακριβώς της Αγίας Υπομονής. Ένα συγκινητικό είναι ότι οι ξένοι εδώ έμαθαν ότι στο Άγιο Όρος και έμαθαν και τη δική μου, ας πούμε έτσι, την αγωνία που έχω για να γίνει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, να αναγνωριστεί. Και όταν είχαμε κάνει, είχαμε κάνει μια μεγάλη κίνηση και το έχουμε κάνει και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και με τον Αποθανόντα Πατριάρχη, τον Μακαριστό, τον Παρθένιο. Αλλά εδώ ηγείται ο περισσότερο. Ιεροσολύμων. Όχι, ο Σπάρτης της Μονεβασίας, ο κ. Ευστάθιος. Να κάνουμε μια κίνηση για την αγιοποίηση
του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Και όταν πηγαίναμε κάτω στο Μιστρά κάθε 29 Μαΐου, εκεί εμνημονεύεται και λέγανε και το πολιτίκιο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ναι, το οποίο είναι από το Αγιώρος. Αυτοί έκαναν πλέον τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον έχουν κάνει εδώ. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει μια αμφισβήτηση για την Αγιώτη. Λόγω των γάμων του. Και αυτό, και διότι έκαμε ονίτικη συνοδό και ένωση, ψευδένωση, και ήταν αποφασιστικής αυτή. Τι μπορούσε να κάνει, πατέρα μου. Που διέρεσε. Τι μπορούσε να κάνει τότε. Ας τα αφήσουμε αυτό. Όταν, γιατί... Όχι, να το πούμε. Αν το αφήσουμε, γιατί να το πούμε, εδώ. Εδώ που λέμε, ας πούμε, που βρήκαμε τον παπά, να θάψουμε καμιά δεκαριά. Λοιπόν, εδώ που βρήκαμε τον παπά, να το συζητήσουμε. Ναι. Τι μπορούσε να κάνει. Όταν τον πρόδιδαν όλοι. Όταν ακόμη και αυτή η εκκλησία είχε σταθεί αρνητική απέναντί του. Τα πάντα είχαν σταθεί αρνητικά εκείνη την ώρα. Αρνητικός ήταν πάντοτε ο Πάπας, και παρότι έκανε 12 Δεκεμβρίου... Βεβαίως ήταν αρνητικός, αλλά τι μπορούσε να κάνει, σας λέω, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Το 52, 12 Δεκεμβρίου έκανε σύνοδο στην Αγία Σοφία. Και ήταν αυτό κακή πληγή. Ναι, αλλά τι μπορούσε να κάνει, ξέρετε κάτι. Δεν βοήθησε ο Πάπας. 1453 είναι η άλωσης. Ναι. 29 Μαΐου. 1453. 1441, από το 1441 δεν μπορούσε να γίνει κανείς αυτοκράτορας στο Βυζάντιο εάν δεν έπαιρνε την έγκριση των Τούρκων. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος άργησε να πάει, ορκίστηκε, πάτησε το δικέφαλο ετός στο Μιστρά, στον Άγιο, στην εκκλησία εκεί πέρα, στην Παντάνασα και στον Άγιο Δημήτριο, που γίνανε διπλές ορκομοσίες, και εστέφθη και έφυγε. Και δεν του δίνανε την άδεια να τον κάνουν αυτοκράτορα. Ήτανε μόνος, ξεγυμνωμένος, τον είχαν προδώσει οι πάντες. Οι πάντες τον είχαν προδώσει. Ναι, ας τα αφήσουμε το θέμα αυτό, γιατί θέλει πολύ, ας πούμε, συζήτηση. Θέλω να το συζητήσουμε, επειδή εγώ με έχει απασχολήσει η μορφή, ναι, και εμένα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αγωνιστής. Και επειδή έχουμε κάνει και αυτό το τάγμα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου εδώ στην Αθήνα, και θα σας εντάξουμε οπωσδήποτε εφόσον το σας αρέσει το θέμα. Σας ερωτώ, ας πούμε, είναι λόγος να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τόσο πολύ θυσιάστηκε και το οποίος έπεσε μαχόμενος, ενώ μπορούσε να έχει φύγει, ενώ του δόθηκε ευκαιρία να πάρει το καράβι, αν ήταν συμβιβασμένος δεν θα το έπαιρνε το καράβι να φύγει? Ναι. Αν ήταν αποφασισμένος να τα δώσει όλα, δεν θα έφευγε. Ας αφήσουμε το θέμα αυτό, γιατί θέλει πολύ συζήτηση. Μου το υπόσχεσαι, θα το κάνουμε μια εκπομπή, έτσι. Θα κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη. Να φέρουμε πηγές και να πάντως σας λέω ότι σε πολλά μοναστήρια, ναι, σε πάρα πολλά μοναστήρια, ναι, του Αγίου Όρους, ναι, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος μελετάται και λειτουργείται ως Άγιος. Ναι. Θέλω να το ερευνήσετε αυτό. Εντάξει. Με απολυτίκιο, με λειτουργία, με τα πάντα. Ναι. Και εδώ όταν είμαστε κάτω στο Μιστρά, τον αναφέρομαι ως Άγιο. Και ήταν άξια η κίνηση αυτή του Ιερουσαλήμων, αλλά βρεθήκαμε προ της δικαίας ίσως και σωστής αποφάσεως του Πατριαρχείου. Το είχα συζητήσει και με τον Δημήτριο αυτό στην Ουάσιγκτον, που όταν συνόδευσα τότε τον Πατριάρχη, όταν πήγε στην Αμερική, αν θυμάστε τον Δημήτριο που πήγε στην Αμερική με τους Αγγελοπουλαίους, και το συζήτησα και μου λέει, μάλιστα όπως ήταν και λαϊκός, εγώ τον έλεγα ψυχούλα, ας πούμε. Μου λέει, παιδάκι μου, ξέρεις τι θα γίνει, μου λέει. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο Άγιο, θα ξεσηκωθούν οι Τούρκοι. Ναι. Και αυτή η πολιτική συνεχίστηκε και μετέπειτα εις τον διαδοχό του μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον ας το λέμε εθνομάρτυρα. Ας το λέμε εθνομάρτυρα. Δεν ξέρω αν το εθνομάρτυρας... Αλλά το έθνος δεν είναι χωριστό από την πίστη. Περπίστος και πατρίδος έπεσε. Ναι. Εντάξει, βεβαίως. Τώρα, βέβαια, έχω κάποιες επιφυλάξεις εγώ, αλλά να τις συζητήσουμε σε άλλη. Όχι, βεβαίως, επιφυλάξεις, ναι, ζητιών δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Πέστε μου εσείς, ναι, ως εξομολόγος πλέον, ναι, και ως κληρικός που έχετε στην ενορία σας, τους πιστούς σας. Η Ροκήρυξη έχω όλες τις ενορίες. Ναι, αλλά έρχεστε σε επαφή και ως εξομολόγος. Βεβαίως. Και με πολλούς πιστούς, οι οποίοι έρχονται να σας πούνε, πέρα από την εξομολόγηση, τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους, τους αγώνες τους, πρώτες ώρες. Βλέπετε επιστροφή
κάνουμε μια προέκταση, ναι, γιατί και αυτή είναι και η προέκταση. Η εικόνα είναι μια προέκταση αυτής της πίστεως. Ναι. Βλέπετε μια αγωνία στον Έλληνα γύρω από το θέμα της Εκκλησίας. Βλέπετε έναν αγώνα για μια επιστροφή, αν όχι ο αγώνας. Βλέπετε μια τάση επιστροφής. Ναι. Εγώ δηλαδή χάρηκα αυτό που έκανε ο Ξάνθης, το είδατε, ε? Μάλιστα. Το είδατε το Δεσπότη. Βεβαίως. Που επήγε στην Δίσκο. Ναι. Και ήπια καφέ μαζί τους, που έβγαλε το άσο, κάθισε μαζί τους και τους είπε, τώρα μου χρωστάτε μια επίσκεψη. Μια επίσκεψη στην εκκλησία μου. Είναι καλός τρόπος, βέβαια δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Αλλά ένας θέλει που... και τόλμη να το θέλει κάνεις, τόλμη, θέλει... για να βρεθεί τώρα, ναι, ένας παπάς ξαφνικά μέσα εδώ να πάει στα Μαμούνια, Φερρυππίν. Θα τον κοροϊδέψουν. Πάει... Θα τον κοροϊδέψουν, ναι. Αλλά αν μπορεί... έχει κύρος και σοβαρότητα... Αν έχει κύρος θα σταματήσουν. Ναι. Βέβαια δεν μπορεί να πάει κανείς και σε χώρους... Δεν μιλάω σε χώρους... Παραξηγημένους. Αλλά μιλάω σε μία δίσκο, σε μία καφετέρια, μπορεί να πάει, ναι, κάποιος... Όχι, όχι σαν σύστημα, σαν τρόπο. Πλησιάζεσαι. Ναι, σαφώς. Μα το έκανε και ο Άγιος Βόλου αυτό, ναι, ο Δημητριάδος. Κατ' εξαίρεσιν εκπαιδευτικό. Έστειλε, θα το ξέρετε αυτό, έστειλε τους αρχιμαντρίτες τους, πρωτοσυγγέλους, ναι, όλους, τους έστειλε σε διάφορα μπαρ, σε διάφορα καφετέρια και τους έλεγε, θα πιω καφέ μαζί σας. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει και πως πλησιάζεται με τον τρόπο και με το ήθος, ας πούμε, κάποιων νέων που έχουν ξεφύγει από κάποια όρια. Όχι. Ας μήπως πηγαίνει, ας πούμε, με την συνείδηση του Ιεραποστόλου να τους βρει, να τους πλησιάσει και να τους καλέσει. Αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσον αυτό το μέτρο έχει βάση, βάθος και προοπτική. Να σας πω γιατί γίνεται, πατέρα. Μπορεί να έρθουν και να ξαναφύγουν. Πατέρα Εμμανουήλ, να σας πω γιατί γίνεται. Ναι, θα σας πω γιατί γίνεται όμως. Είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν αφήσει τα παιδιά μακριά από την Εκκλησία. Ακριβώς. Δεν τα έχουν πάρει. Η ίδια Εκκλησία, ναι, έχει αφήσει την νεολαία. Ναι, ή την νεολαία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παίρνω τα σπίτια αυτή τη στιγμή. Mm. Παίρνω τα σπίτια τα οποία είναι μακριά. Τα έχουν αφήσει. Τα έχουν αφήσει από την άλλη πλευρά οι καθηγητές. Δυστυχώς αυτό που βλέπαμε παλαιότερα, πολλούς παπάδες, mm, εκατοντάδες παπάδες, και να είναι και δάσκαλοι μαζί, και κόπηκε αυτό. Mm. Και εσείς που διδάσκατε στα γυμνάσια, όσοι έχουν απομείνει, ελάχιστοι νομίζω, έτσι, θεολόγοι, κληρικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα γυμνάσια, τους δίνατε νάματα, μάλιστα, τους δίνατε μία πορεία, τους δίνατε κάποιους οδηγούς. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν, εγώ γνώρισα περιπτώσεις 40 ετών ανθρώπων, 38, 35, 30, ναι, που δεν ήξεραν ότι τα Χριστούγεννα υπάρχει λειτουργία. Ναι. Ποιος θα στη δώσει, πατέρα Εμμανουήλ? Δεν θα στη δώσει η οικογένεια. Σωστό. Εάν ο πατέρας ή η μητέρα δεν ξυπνήσει στις 4 ώρα το πρωί, στις 25 Δεκέμβρη, να πάρει το παιδί, να το ντύσει και να το πάει στην εκκλησιά. Σωστό. Ποιος θα το κάνει? Και εδώ έρχεται ο παπάς που πρέπει να παίξει το ρόλο του. Και εφόσον ο παπάς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν πηγαίνει στα γυμνάσια, να πάει και σε άλλους χώρους. Ναι. Δεν το αποκλείω αυτό, αλλά πρέπει να είναι προσωπικότητα, να τύχει σεβασμού, να μην γελιοποιηθεί και να έχει συνέχεια, να πάρει τα παιδιά, να τα οδηγήσει και να το βοηθήσει να μεταστραφούν. Γιατί το να έρθουν στην εκκλησία, στον χώρο της εκκλησίας για μια απλή επίσκεψη και να ξαναφύγουν χωρίς να παραμείνουν και να διδεχτούν τα μηνύματα του Ευαγγελίου, δεν πετύχαμε τίποτα. Και αφού ξέρετε τίποτα, ότι στη Δύση η Παπική Εκκλησία εφαρμόζει αυτόν τον τρόπο πλησιάσματος. Μπορώ να πω ότι δεν επέτυχε. Επέτυχε αντίθετα αποτελέσματα. Τους πήγε πιο μακριά, έγινε κόσμος η ίδια η εκκλησία, έγινε κόσμος ο καρδινάλιος και ο παπάς ο παπικός, και επομένως τον κόσμο τον απεμάκρυνε, τον έκανε κοσμικότερο. Το πρόβλημα είναι η αγιότητα. Και όπου είναι αγιότητα είναι μαγνήτης και τραβάει. Δεν έχουμε αγίους κληρικούς. Εκεί είναι το πρόβλημα μας. Ώστε να κάνουμε και τους νέους να... σαν μαγνήτες να στρέφονται στην εκκλησία. Βέβαια δεν αποκλείω τέτοιους τρόπους κατ' εξαίρεση, όχι ως σύστημα. Όχι ως σύστημα. Το όταν λέτε δεν έχουμε Αγίους Κληρικούς, τι εννοείτε? Ακριβώς αυτό που είπα. Δεν έχουμε Αγίους Κληρικούς. Που να ζούμε ελληνοορθόδοξα, που να ζούμε... Τώρα. Σήμερα. Έχουμε συμβιβαστεί, έχουμε... Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν έχουμε Αγίους. Διότι οι Άγιοι βρίσκουν τρόπους.
Ξέρουμε και μοναχό που πήγε μέσα σε καταγώγιο να πάρει μία πρώην μοναχή που είχε εγκαταλείψει την άσκησή της και πήγε και έγινε πόρνη. Και ντύθηκε στρατηγός. Στρατηγός. Και μπήκε μέσα και την ανήλκησε από τον βυθό της κολάσεως. Ναι. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι άλλοι. Πήγαν να το κάνουν οι υποπαϊκοί παπάδες και έγιναν αναλύτες. Με την πλήρη σημασία της λέξης. Και αντί να σώσουν την νεολαία, την κόλασαν περισσότερο. Γιατί το παν είναι η αγιότητα, η εκτενοπολία της αγιότητας, είναι και ο τρόπος της επικοινωνίας. Η αγιότητα είναι αποτέλεσμα των καιρών, η έλλειψη αγιότητος. Είναι η έλλειψη ότι η ίδια η δομή της Εκκλησίας τώρα το πάνε πολύ μακριά. Ναι, όχι, είναι πολύ κοντά. Μακριά, ναι, δεν είναι μακριά. Η δομή της Εκκλησίας δεν έχει φροντίσει ώστε να δημιουργήσει ή να σπρώξει προς τις δάγες της αγιότητος κάποια πρόσωπα. Ναι. Παντού βάλετε ορασοφόρος, από παντού. Ναι, δεν αλλά και ορασοφόρος έχει ευθύνες, Βεβαίως έχει ευθύνες. Εντάξει. Βεβαίως έχει ευθύνες. Μήπως η Εκκλησία φέρει αλλά την... Αλλά στην ενορία. Όταν η Εκκλησία σήμερα, πατέρα Εμμανουήλ, η κρατούσα Εκκλησία. Βεβαίως. Κάνει αρχιμανδρίτες. Αναξίως. Παιδιά, θα σας πω το εξής. 22 και 23 ετών, ναι, με ένα γυμνάσιο, με μια ιερατική σχολή και σταυρό αμέσως. Όταν, και σταυρό αμέσως, όταν, σας λέω, εγώ μεγάλωσα στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, και στην Τρίπολη έτυχε, είτε ο Θεός είτε έτυχε, αλλά όλα είναι ρυθμισμένα. Ναι. Υπήρχαν κορφές, υπήρχε ένας Θεόκλητος Κοτσάκης, θα έχετε ακουστά, βεβαίως, μια Αγία Μορφή, ο οποίος έγινε μεγάλος αρχιμανδρίτης, με θεολογικές γνώσεις. Ανέβαινε στον Άμβονα και κλαίγανε ο κόσμος. Υπήρξε ο Ψαριανός, ο νυν δεσπότης, ο ασθενής Διονύσιος. Υπήρξε ο Καλοκαιρινός, ο μετέπειτα Θύρας. Υπήρξαν οι ιερείς οι οποίοι ξέρανε το που έχει βάλει κάθε οικογένεια στο ψυγείο το τυρί, αν το έχει βάλει δεξιά ή αριστερά. Γιατί ήταν συνδεδεμένες οι οικογένειες και με την Εκκλησία η οικογένεια. Υπήρξαν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι όμως αγωνίστηκαν απάνω στην Εκκλησία. Δεν έγιναν εύκολα. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε, ότι μαθαίνουμε και βλέπουμε νεαρά παιδιά 22 ετών με τους σταυρούς, με τα χρυσά μανικετόκουμπα, με τη φεδρότητα, με την μη σεμνότητα, με όλα αυτά. Να είναι γένεια, καλλιμάφια, ναι, κουρεμένοι, φτιαγμένοι το ένα το άλλο. Πόσους βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα, πόσους βλέπουμε, εγώ το λέω με πόνο, πόσους βλέπουμε τα γένια τα δικά σας. Γιατί δηλαδή, τι τον εμποδίζει όταν είναι παπάς να έχει τα γένια και να έχει τα μαλλιά. Γιατί, ας πούμε. Αυτή είναι η παράδοση. Γιατί όλα αυτή. Ναι, αλλά η παράδοση διατήρησε. Ακριβώς, αγαπητέ. Διατήρησε τον τόπο. Αγαπητέ. Η παράδοση μου διατήρησε εμέναν εδώ. Τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που τον έφτιαξε ο άλλος στον πρόδρομο, μου τον διατήρησε έτσι. Παρθενία, άσκηση, ομολογία. Παράδοση, μου τον διατήρησε έτσι. Μήπως τον Άγιο Κοσμά, που έχει τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. 17 χρόνια μοναχός στη Μονή Φιλοθέου. Και ασκήθηκε και ενίστευσε και αγωνίστηκε και ταπεινώθηκε και νέκρωσε τα πάθη του. Και τον φάγανε και οι Εβραίοι τελικά. Ναι, ακριβώς. Τον αποκεφαλίσανε. Και μάλιστα. Σήμερα ζητάμε. Ή εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Βεβαίως. Ωραίες αυτές οι εικόνες. Και καλό είναι κάθε σπίτι να έχει, και για να βοηθήσουμε και τους Ρουμάνους, είπατε. Ρουμάνους, Βουλγάρους, Γιουγκοσλάβους, Αλβανούς. Ωραία. Εγώ επιμένω και στους Αλβανούς. Βεβαίως. Ξέρετε, στους Αλβανούς. Ξέρετε με τι πόνο καρδιάς βλέπω αυτά που γίνονται τώρα. Να αντιμάχεται η μία εκκλησία, το Πατριαρχείο, την Αυτοκέφαλη, η άλλη εκκλησία, και να έχουν στείλει εκεί έναν άνθρωπο. Άσχετα, εάν θα σας πω και την εξομολογησή μου. Εγώ είχα πει ότι ο Αναστάσιος δεν έκανε για αυτή τη θέση. Ναι. Δεν έκανε αυτή τη θέση γιατί έχει τους λεπτούς τρόπους, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Για εκεί το κολονάκι έκανε. Ναι, εκεί ήθελε αντάρτικο. Σωστό. Εκεί ήθελε αντάρτη παπά. Σωστό. Εκεί ήθελε, ξέρω εγώ, τον Κεφαλινίας. Που είναι 2 μέτρα άνθρωπος και μπαπ να πει μέσα και να τελειώνει η ιστορία, τον πρώην Κεφαλινίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Ήθελε αντάρτη παπά, ήθελε παπά, δηλαδή ήθελε παπαφλέσα. Να πατήσει πόδι, να επιμείνει. Και τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει. Γιατί έτσι έχουμε χάσει
την ελληνική γλώσσα στη λατρεία. Που δεν το έχει τολμήσει ούτε ο Ζοκ. Τελείωσε. Ούτε ο Χότζα. Βεβαίως. Έχουμε χάσει τα σχολεία. Και γελάνε και πληροφορούμε τώρα από ανθρώπους που έρχονται. Από ανθρώπους που έρχονται. Και εδώ ο καμεραμάν που μας παίρνει απέναντι με τη μηχανή είναι Αλβανός. Ο Τόμι, ο οποίος είναι χριστιανός όμως. Είναι εδώ. Βεβαίως. Στην Έλληνα. Ναι. Δουλεύει κανονικά. Στην Ελλάδα. Μα είμαστε αδελφοί. Λοιπόν. Και μα μεταφέρει όλο αυτό το πάθος το οποίο τραβάει το Σταυρός. Ο οποίος, τον οποίο τραβάει η Ορθοδοξία εκεί πέρα. Και κάθε μέρα γινόμαστε κοινωνοί των θέματος με το Πατριαρχείο, με την Αλβανία. Πατριαρχείο Αλβανία, επιστολές ο ένας, επιστολές ο άλλος. Δεν μου κάνει τρεις, δεν μου κάνει 13. Εγώ φτιάχνω έτσι τα πράγματα, εγώ φτιάχνω έτσι τα πράγματα. Ώσπου να τα φτιάξουμε θα έχουμε σβήσει. Διότι απόψε είπατε... Και ελπίζω ότι τη μετρήσατε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, και να συμπληρώσω. Και είπατε μια πάρα πολύ μεγάλη φράση. Λείπει η αγιότητα. Εγώ θα σας καλέσω σε συνεχείς εκπομπές. Λείπει και επιπλέον η ιερατική συνείδηση. Λείπει η ομολογία πίστεως. Λείπει το αποστολοπαράδοτο ήθος, κύριε Γρηγόρη. Φόβος Θεού, ε. Δεν το μπορώ να πω γίναν. Γίναμε επαγγελματίες. Γίναμε και μιλώ γενικά και για τον εφημέριο. Εγώ δεν είμαι εφημέριος, είμαι ιεροκήρυκας. Λυκθίαρχοι, βαφτίσεις γάμους πόσους κάναμε. Θυρεύουν οι κληρικοί ενορίες πλούσιες. Αδικούνται κάποιοι άλλοι που έχουν οικογένειες μεγάλες και είναι σε ενορίες φτωχές. Είναι ένα χάος πια μέσα στην Εκκλησία. Και μετά μιλάμε, πού θα μείνει χρόνος να σκεφτεί για αγιότητα ένας κληρικός όταν έχει γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, ευχέλα, τούτο, γιασμούς, τρέξει. Πού θα μείνει καιρός να προσευχηθεί, πού θα μείνει καιρός να δει μια εικόνα. Και φίλες. Θα διακόπτω, ε. Ναι. Κύριε και φίλες, ήξερα έναν καλοσυνάτο παπά. Δεν με ενδιαφέραν οι τίτλοι του. Δεν με ενδιαφέραν τα κηρύγματά του. Τον έβλεπα εδώ στην τηλεόραση που ερχόταν. Ένας απλός παπάς που η όλη του η όψη έδειχνε τη μορφωσή του και το ήθος του. Αλλά πάνω απ' όλα ένας παπάς ο οποίος αγωνιζόταν εδώ από την τηλεόραση και αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για την Ορθοδοξία. Απόψε όμως, προκαλώντας τον, έφτασα σε έναν παπαφλέσσα. Γιατί ξέρετε, ή θα πρέπει και θα το ρωτήσω βέβαια. Τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα θα το ρωτήσω. Ή θα πρέπει να οικογενειακός να είναι πάρα πολύ πλούσιος, ώστε να μην λογαριάζει τη θέση του ότι αύριο το πρωί μπορεί να βρεθεί εκτός της Αρχιεπισκοπής του, ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 100% ορθόδοξος δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά στην αλήθεια. Και εγώ πιστεύω ότι είναι 100% ορθόδοξος και δεν είναι πλούσιος. Με εκπλήσετε. Πλούσιος δεν είμαι. Με εκπλήσετε όμως με την... Κοιτάξτε, δεν τα λένε. Εδώ θα σας πω το εξής. Έχουν μάθει να κολακεύουν και να λιβανίσουν. Εγώ, αυτό είναι υποκρισία. Εγώ παρακάλεσα και κάποιους άλλους να μου πούν τη γνώμη τους απάνω στις εικόνες και όλα αυτά. Και άρχισαν να μου λένε να ρωτήσω το δεσπότη μου, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και λέω, ρε παιδιά, για καθίστε. Με ανθρώπους, αρχιματρίτες, πρωτοσυγγέλους. Τι να ρωτήσετε, λέω. Να ρωτήσετε, να πείτε τη γνώμη σας, τι, δεν θα πείτε τη γνώμη σας. Μα δεν υπάρχει γνώμη. Εάν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάλι της Ελλάδος είναι άρρωστος και πρέπει να έχει δίπλα του αυτούς που πρέπει να έχει, ή δεν σας ερώτησα εγώ γιατί δικαίως ή αδίκως, και εγώ πιστεύω δικαίως, στέλνουν κατηγορούμενο τον Χρυσόστομο τους Ζακύνθους για αυτά τα οποία πάει, ας πούμε, στο δικαστήριο. Αλλά εγώ σας ρωτάω για την εικόνα, για την επίδραση της εικόνας μέσα στο σπίτι. Λόγος αυτός ο φόβος της δεσποκτοκρατίας, ναι, το οποίο βλέπω μόνο σε εσάς. Κοίταξε. Ειλικρινώς το καταθέτω επισήμως, ας πούμε, και δεν θέλω να είμαι η εκπομπή μου να είναι αφορμή να έχετε κάποιες, ας πούμε, επιπτώσεις. Ναι. Γιατί ξέρετε, όταν έκανα τους μεγάλους αγώνες, όταν ήταν η εποχή το 1978 που έβγαλα κάποια ερωτικά γράμματα του Κωνσταντίνου Τσάτσου στον αέρα, και τα οποία δεν ήταν το ερωτικό στοιχείο, αλλά ήταν περισσότερο το οποίο μέθηκε εμένα, ότι χτυπούσε την Ελλάδα και έλεγε ότι είμαστε ένας ανάξιος λαός και ο μεγάλος Κωνσταντίνος Τσάτσου. Ύστερα από 2-3 ημέρες βρήκα ένα φίλο μου καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος το λέω και το όνομά του,
αγωνιστής της ζωής, πολύ αγωνιστής, ο Παναγιώτης Παπαγαρυφάλου. Και το οποίο τον βρήκα στο τηλέφωνο και μιλάγαμε το θέμα και του λέω, θέλεις να πιούμε έναν καφέ, να συναντηθούμε, του λέω, κάπου εκεί στους Ζώνας, να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε. Και γύρισε και μου έλεγε, Μιχαλόπουλε, μετά από όλα αυτά, δεν με βλέπουνε καλύτερα με το Χαρίλα το Φλωράκι παρά με σένανε. Λοιπόν, εσείς απόψε καταθέτετε πράγματα, τα οποία βέβαια είναι μεγάλες αλήθειες. Αλλά είναι αλήθειες που απαιτούν και γερά κότσα να υποθούν. Τις αλήθειες που... Αυτό που καταγγέλλεται απόψε, που καταθέτεται, όχι καταγγέλλεται, καλύτερα καταθέτεται, ας πούμε, ναι, αυτό, τον πόνο σας. Δεν κατηγορούμε. Ο πόνος, ναι, ναι. Αλλά πόνο είναι ένας πόνος, ένα απόσταγμα καρδιάς, ένα πόνος. Απόσταγμα καρδιάς, ότι λείπουν οι Άγιοι. Βεβαίως. Και μετά λείπει η υποδομή για την νεότητα που είπατε. Να καλέσουμε τους νέους, πού να τους βάλουμε, στην Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μόνο αυτό της Εκκλησίας η αποστολή. Δεν έχουμε πνευματικά κέντρα. Δεν έχουμε προγράμματα. Δεν έχουμε υποδομή για έργο νεότητας. Πάρα πολλά τρώτα. Αυτή την αλήθεια ποιος μπορεί να αμφισβητήσει? Και μόνο αυτή η αλήθεια. Η την μικρή αλήθεια δεν τη λέμε. Η αλήθεια είναι και για την πολιτεία, αυτό που έγινε με τις θεολογικές σχολές. Να πηγαίνουμε σύμφωνα με τα μόρια, σύμφωνα με βαθμολογία, και να μην πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν. Και εισέβαλαν επίτηδες μέσα στις σχολές αυτές άνθρωποι. Για να διαλύσουν τη θεολογία. Για να διαλύσουν τη θεολογία. Για να γίνουν άνθρωποι αυτοί. Ή ξέρετε, χτες έκανε μια γελία, δηλαδή αστεία το λέω, επισήμως, και να καταγραφεί αυτό, εμφάνιση σε μια εκπομπή όπου ήταν κάτι τραβεστή, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεολογικής, ο Χριστινάκης. Λάθος. Λοιπόν. Και ήταν μια αστεία για μένα εμφάνιση, διότι ο κύριος Χριστινάκης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη απέναντί μας, που με παρακαλάνε άνθρωποι και λέω από σεβασμό εις τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, δεν θέλω να τον παρουσιάσω εδώ πέρα. Τότε, ας πούμε, ανακατέθηκε στην αγιοποίηση ενός, ναι, του ΛΕΚΑ αυτού. Ναι, είχα μια προσωπική επικοινωνία εξ αφορμής μιας εκπομπής που είχαμε πάει στο ΜΕΓΑ για την εξομολόγηση. Ναι, ναι. Και μου είπε ότι δεν εγκρίνει. Δεν προχωρεί. Τώρα δεν εγκρίνει. Ναι, αλλά είχε πάρει τα λεφτά. Είχε πάρει λεφτά, 15 ξέρω για χρήμα. Εκατομμύρια. Ναι, είχε πάρει εκατομμύρια για να γίνει αυτή η αγιοποίηση. Και λέω, ας πούμε, και μου είπαν νέα παιδιά. Με πήραν νέα παιδιά. Με παίρνουν πάρα πολλά παιδιά. Ξέρετε, σας είπα και μετά την δική σας εμφάνιση με πήραν μαθητές σας. Μεγάλοι βέβαια. Και μάλιστα ο ένας, το οποίο έχω συγκρατήσει, το έχω γράψει στο ημερολόγιο μου, γιατί κρατάω ένα ημερολόγιο γύρω τι συμβαίνει την ημέρα στην τηλετόρα, μου είπε ότι εκτός της. Τον μαθήματος μας έσταξε στην ψυχή μας και το σωστό χριστιανισμό. Δεν είναι το μεγάλο και αυτό. Και τον πατριωτισμό. Και το, ναι, μαζί πάνε νομίζω. Μαζί είχαμε κάνει. Ελλάδα και Χριστός πάνε μαζί. Δεν χωρίσουν αυτά. Ελλάδα και Χριστός πάνε μαζί. Είχαμε κάνει με τα παιδιά, εξ αφορμής της ιστορίας Βρετανής που διδάσκα, σειρές εορτών με βρετανή εικόνα, με θέματα θρησκευτικά, θέματα ιστορικά, εθνικά. Και τα αγαπούσαν, τα παιδιά και με αγαπούσαν. Είναι μεγάλες αυτές οι ώρες, και το δηλώνω αυτό σε εσάς εξομολογητικά, χωρίς να φοράτε πετραχύλι. Είναι ωραίες οι ώρες, πατέρα Εμμανουήλ, για ένα δημοσιογράφο, όταν απέναντί του έχει, ειδικά από αυτή εδώ την εκπομπή, η οποία έχει δείξει ένα θαραλέο ύφος, χωρίς να κάνει άλλες ιστορίες που επιδιώκουν κάποιες άλλες εκπομπές, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς δεν ψάχνουμε ούτε σε σκοτάδια, ούτε σε φώτα. Αλήθεια. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια είναι φως. Η αλήθεια είναι φως. Και για μας η αλήθεια είναι μόνο μία. Είναι η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Δεν ψάχνουμε ούτε σε ομίχλες, ούτε σε σκοτάδια, ούτε αναζητούμε να βρούμε χαμένους, ούτε κερδισμένους, ούτε μη χαμένους. Εμείς ψάχνουμε να αγγίξουμε εκείνο το ένα πρόβατο, που αφήνει ο Βοσκός τα 99. Να πω κάτι. Ναι. Τώρα το ένα είναι σωσμένο, τα 99 ίσως είναι πλανεμένα. Πλανεμένα, έτσι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και ο Ποιμήν, μήπως έχει πλανηθεί. Να λέμε... Ο Ποιμήν ή ο Βοσκός. Ο Ποιμήν. Ο Ποιμήν, έτσι. Ο Ποιμήν. Που πρέπει να ποιμένει. Και αν είναι απείμαντος, και αν έχει πλανηθεί και είναι εν μέσω λύκων, ή οφειόδεικτος, θα λέγαμε, τον έχω δαγκώσει στα φίδια της αμαρτίας, πώς θα ποιμάνει. Κοιτάξτε, εγώ λέω αλήθειες γενικά, δεν κατηγορώ κανένα συγκεκριμένα. Ναι, αλλά αυτές οι αλήθειες, ξέρετε, τι νάματα είναι. Σήμερα το μεσημέρι διάβαζα εδώ στους συνεργάτες μου, βρήκα μια εφημερίδα, μια σειρά από εφημερίδες του 1941.
σκεφτήκα μία της 7ης Απριλίου 1941, όπου είχε το ελεύθερο βήμα, τότε λεγόταν έτσι το βήμα, ελεύθερο βήμα και ελεύθερα για αθηναϊκά νέα, όπου είχε και ένα άθρο ο Λαμπράκης εκεί, ο πατέρας του σημερινού, αλλά είχε και όλο το πώς μας επιτέθησαν οι Γερμανοί από τις πρωίες σήμερα κανονικά. Κάτω-κάτω είχε μία αναφορά, είχε τον του Βασιλιά, είχε του Μεταξά, ή όχι του Μεταξά, είχε του Βασιλιά, είχε νομίζω του, ήταν ο Κοριζής, νομίζω, του Κοριζή, είχε όλων αυτών, του Παπάγου, τα διαγγέλματα, και είχε και του Υπουργού του Ναυτικού, ο οποίος έλεγε το εξής. Από τις 5 και 15 της πρωίας της χθες, 6ης Απριλίου του 1941, η Ελλάς ευρίσκεται εις εμπόλεμο κατάσταση με τις Γερμανίες. Σύνθημά μας είναι ένα. Δύο τελίτσες. Περιφρόνησης του θανάτου. Αυτό λοιπόν το ηρωικό πνεύμα έχει απορρεστεί και από τον ελληνικό λαό. Και κλαίνει η μανά, μην πάει το παιδί και σκοτωθεί. Δεν κλαίει για την πατρίδα που σκοτώνεται. Δεν κλαίει για την Ορθοδοξία που ξεφτελίζεται. Δεν κλαίει για την ιστορία μας, τον θησαυρό μας, την αξιοπρέπειά μας που χαντακώνεται. Μήπως το παιδάκι πάθει. Και πόσοι σε αυτή την ιστορία, είναι έτοιμοι να προσφέρουν, φεύγουμε από τον κλήρο, σε όλη αυτή την ιστορία. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι Ρουμάνοι, οι Ιουγκοσλάβοι, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι ζούνε. Και εγώ βλέπω τους Ορθόδοξους ότι δεν πρέπει να σταθούμε εμείς στα σύνορά μας σαν Ορθόδοξία. Πρέπει να βγούμε, διότι θα μας πλήξουν αυτοί. Εκτός των Σέρβων, οι άλλοι έχουν άλλα όνειρα για την Ορθοδοξία και για το Πατριαρχείο, έτσι. Και διότι δεν προλάβαμε εμείς. Και για το Άγιο Όρος έχουν άλλα όνειρα, έτσι. Δεν προλάβαμε εμείς να δείξουμε το αγκάλισμα της αγάπης και της επικοινωνίας, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα να λυθούν κάποια προβλήματα. Γιατί να δρεθεί μόνο, ενώ είχαμε αποτανθεί σε πολλούς να δώσουν τις αίθουσες να κάνουν μια έκθεση μεγάλη, γιατί να βρεθεί ο Γιώτης μόνο και στη Βερατζέρου να τους βάλει τις εικόνες μέσα ο άνθρωπος και να μην βρεθεί και το ίδιο το κράτος να τους βοηθήσει. Εδώ ήρθαν οι βορειοπυρώτες, είπα μια κοπέλα βορειοπυρώτες, όπου την είδαμε και στην τηλεόραση, έβαλε τα κλάματα και λέει, μας αντιμετωπίζετε σαν να είμαστε, λέει, Τούρκοι. Μας ζητάτε αυτό, μας ζητάτε εκείνο, μας διώκετε όπως διώκετε, ας πούμε, χειρότερα από ό,τι διώκετε τους εγκληματίες. Χαίρομαι ότι διαπιστώνετε κι εσείς ότι ο Έλληνας δεν φεύγει την παράδοση. Ο Έλληνας επιστρέφει στην εικόνα. Βεβαίως. Αλλά τούτο είναι το πρόβλημά μας. Ότι εμείς σαν εκκλησία και σαν πατρίδα πρέπει να βοηθήσουμε την νεολαία και τον ελληνικό λαό με κατάλληλες εκπομπές, με κατάλληλη διαφώτιση, με κατάλληλη παιδεία. Μπορεί να μάθει κανείς μια γλώσσα χωρίς να τη διδαχθεί? Όχι. Όχι. Λοιπόν, η αγιογραφία, η εικόνα είναι μια γλώσσα. Εδώ να κάνω μια ένσταση. Ναι. Λοιπόν, είπατε να μάθει μια γλώσσα χωρίς να τη διδαχθεί. Πιστεύετε ότι η πίστη είναι διδαχή? Ναι, πολύ ωραίο ερώτημα. Βέβαια, την μοιείται και μαθαίνει τι είναι η βυζαντινή εικόνα, κάπως υποσυνείδητα, από τη γιαγιά, τον παππού, από την εκκλησία. Γενικότερα για την πίστη, και θα φτάσουμε στην εικόνα. Πιστεύετε ότι στο χωριό πριν 150 χρόνια, 200 χρόνια, διδάχτηκε κανείς πέρα από τα 10 πράγματα που του είπαν οι παπάδες, οι απλοί εκεί οι παπάδες, που τα λέγανε μάλιστα και έτσι και δεν ξέρανε και τα πράγματα, και τα 12 Ευαγγέλια που τα βγάζανε και 13 μερικές φορές που λέγεται το τραγούδι? Πιστεύετε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δούλευε στο χωράφι και έσκαβε και άκουγε την καμπάνα από το χωριό και έβγαζε τη σκούφια του και έκανε το σταυρό του, πιστεύετε ότι είχε διδαχή? Γιατί εγώ λέω το εξής, εγώ πιστεύω δίκην Ρώσο χωριάτη. Εγώ θέλω να πιστεύω όσο πιο απλά. Δεν μου χρειάζονται, εφόσον έφτασα εκεί που έφτασα, που ξέρω αυτό που ξέρω, αυτό το οποίο είδα, δεν μου χρειάζονται τα περαιτέρω εμένα για να λύσεις. Να σε απαντήσω. Για εσάς τους θεολόγους μπορεί να είναι, ας πούμε, η πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, πως συμπορεύεται, πως δεν συμπορεύεται, πως είναι το ένα, πως είναι το άλλο. Εγώ
τα δέχτηκα έτσι τα πράγματα, άρα για μένα διδαχή δεν υπήρξε. Ναι. Άλλο αν υπήρξε, αλλά από μικρό παιδί εδέχτηκα αυτό που άκουγα στην Εκκλησία και πίστευα ότι η Αγία Παρασκευή, τώρα που είναι μπροστά μου, είναι η εικόνα, η Αγία για τα μάτια. Η Αγία Εκατερίνη είναι εκείνο, η Αγία Βαρβάρα το συνεδίασα με εκείνο. Και ίσως να μου έκανε να ρώταγα τότε, που ρώταγα, γιατί υπήρχε μια καταπληκτική εικόνα στον Άγιο Δημήτριο της Τρυπόλεως, αυτό το οποίο έχουν φτιάξει και αυτοί εδώ πέρα, η άκρα ταπείνωση του Χριστού. Μάλιστα. Τι σημαίνει, έλεγα, άκρα ταπείνωση του Χριστού. Και έπαιρνα τα ανάματα ως παιδί μέσα μου, της άκρας ταπεινώσεως, από το απλοϊκό κήρυγμα από τον παπά. Και ευτύχησα εκεί, σας λέω και πάλι, στην Τρίπολη να υπάρχει ένας θεολόγος, τον είχατε ακουστά, Ιωάννης Παρασκευόπλος. Ναι. Μια μεγάλη μορφή, όπου και εκεί εγώ έκανα αγώνα με τον προηγούμενο δεσπότη της Τρυπόλεως, τον Θεόκλητο, τον αποθανόντα πριν ενός έτους νομίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Αυτός έπρεπε να αγιάσει, δύο άνθρωποι έπρεπε να αγιάσουν στην Τρίπολη. Αυτός, ο θεολόγος, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό κήρυγμα κάθε Κυριακή απόγευμα σε μια εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο που είπα, της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης, αυτής της παραξηγημένης υποθέσεως, γιατί βγαίνει σήμερα και φίλοι μου δυστυχώς, βγήκε και ο κύριος Γιωργαλάς από εδώ την τηλεόραση και θα τον αντικρούσω σε επόμενη εκπομπή, γιατί ο κύριος Πλεύρης βγαίνει και αμφισβητούν την αγιότητα της Παλαιάς. Αυτό είναι πλάνη. Ναι, είναι πλάνη, βεβαίως είναι πλάνη. Αυτό είναι αίρεση. Βεβαίως είναι αίρεση. Γι' αυτό σας είπα, θα σας καλέσω. Θα περάσουμε έναν ευχάριστο χειμώνα μαζί τους. Με την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, με την Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί ήταν ο Ιωάννης ο Παρασκευόπλος, ο οποίος ευτύχησε να έχει και πάρα πάρα πολύ καλά παιδιά και έναν άξιο δικαστή, τον Κώστα τον Παρασκευόπλο και άλλα παιδιά πετυχημένα και ένας τσαγκάρης. Ένας τσαγκάρης, Σωτήριος Βερβενιώτης, ο οποίος τότε, αν θυμάστε εσείς, μεγαλώσατε στην Αθήνα. Όχι, εγώ είμαι από το Βεσίνη κοντά στην Τρίπολη. Κοντά στην Τρίπολη. Λοιπόν. Το Ναύπλιον. Ναι, εκεί πηγαίναμε τα παπούτσα μας, ήταν σωλιασμένα, με πέταλα μπροστά, αν θυμάστε, για να μην τα λιώνουμε, με όλα αυτά. Πηγαίναμε στον κύριο Σωτήριο τον Βερβενιώτη, ο οποίος, τον Παρπασωτήριο, όπως το λέγαμε, να μας βάλει ένα πέταλο και το δίδαμε, μπορούσα να το δίδαμε 5 δραγμές παραπάνω ή μας έπαιρνε τα. Την Πέμπτη Δημοτικού έβγαλα στην Τρίπολη. Την Πέμπτη Δημοτικού. Σε ποιο είχε δημοτικό? Εκεί που είναι κοντά στον Άγιο Βασίλη. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Στο τέταρτο δημοτικό. Ναι. Τέταρτο δημοτικό. Λοιπόν, και μας έπαιρνε να μας κάνει τα παπούτσα και κάτι παπούτσα. Και φόλα. Με φόλες, καλά, φόλες ήταν το στολίδι. Το στολίδι μας, φόλες. Και του δίναμε 2 δραχμές παραπάνω, μια δραχμή. Και έλεγε, μην με κολλάζεις, δεν θέλω τα λεφτά. Ναι. Αυτός. Αυτό μας λείπει σήμερα. Αυτός εγνώριζε την ημέρα του θανάτου και κάλεσε πριν 15 μέρες και τους είπε στα παιδιά του: θα έρθετε την τάδε μέρα να φάμε μαζί, γιατί εγώ το βράδυ θα φύγω. Και είχα κάνει μια προσπάθεια με τον Θεόκτο για να προχωρήσουνε, στην αγιοποίηση δύο ανθρώπων. Και λέω, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, ο Μπαρμπασωτήρης, ο Βερβενιώτης, η Άγια αυτή ψυχή, την οποία εγώ επικαλούμαι πολλές φορές και στις προσευχές μου, και αυτόν και τον Παρασκευόπλο. Οι Άγιες αυτές οι δύο ψυχές της Τρυπόλεως είχαν, ο Μέν Παρασκευόπλος είχε σπουδάσει θεολογία. Ο Μπαρμπασωτήρης, ο οποίος ήταν με το σφυρί και με τη φόλα και με τη φαλτσέτα, ναι, να κόβει τα δέρματα, τα σουβλιά, είχε διδαχή, ναι, ή ήταν από μέσα του, διότι στέλνονται κάποιοι άνθρωποι ή είναι γεννημένοι κάποιοι άνθρωποι να έχουν την πίστη και το Χριστό, ναι, μέσα του. Να απαντήσω. Ο κάθε Έλληνας Ορθόδοξος, όταν γεννιέται από Ορθοδόξους και βαπτίζεται και συμμετέχει στο μυστήριο της Ευχαριστίας, μέσα του φυτρώνει Χριστός χωρίς καν να το συνειδητοποιεί τόσο πολύ, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Έπειτα η πίστη διδάσκεται από τη γιαγιά, τον παππού, από το εικόνισμα, από την Εκκλησία, έστω και να πηγαίνει μόνο Πάσχα Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, στο Άγιο Βασιλείο. Μέσα του. Πολλές γιορτές είπατε. Πολλές. Ναι. Στον Επιτάφιο πάνε και στην Ανάσταση. Παλαιότερα και πήγαιναν πάντοτε. Ναι, ναι, παλαιότερα ναι, αλλά τώρα ας πούμε οι περισσότεροι. Αυτή ναι, λοιπόν η προσέλευση στην Εκκλησία, αυτή η ευχαριστική σύναξη και μέθεξη ήταν το καλύτερο κήρυγμα. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι. Και η διδασκαλία. Υπάρχει το εμβόλιο. Έρχεται να συμπληρώσει. Διότι οι αλήθειες δεν διδάσκονται.
πρώτα, βιώνονται. Γι' αυτό εγώ συνιστώ, ένας που δεν πιστεύει, να πάει στο Άγιον Όρος, σε ένα καλό μοναστήρι, να λειτουργηθεί. Εγώ όχι, εγώ πιστεύω και εδώ υπάρχουν, και εδώ υπάρχουν. Είσαι μια καλή ενόρια. Και σας να έρθουν να ακούσουν. Εγώ πηγαίνω τώρα, τα τελευταία καιρό, πέρα από μοναστήρια, σε μια γρυπνία πηγαίνω, πέρα από μοναστήρια πηγαίνω και εξομολογούμε και πάω και σε πολλούς παλιωμερολογίτες. Ναι. Είμαι ακραίος οπαδός του Κυπριανού και πηγαίνω πάνω στη Φυλή. Και μένω και σε αγρυπνίες μένω και τα πάντα τίποτε. Αλλά πηγαίνω και σε άλλα μοναστήρια, σε άλλες εκκλησίες. Και πηγαίνω ειδικά εδώ πέρα, μερικές φορές πηγαίνω εδώ στην Ερμού, στην Καπνικαρέα. Και φεύγω με ένα ενθουσιασμό γιατί βλέπω νέα παιδιά. Ναι. Νέα παιδιά τα οποία είναι μοντέρνα παιδιά, οι κοπέλες ας πούμε. Τα βλέπω, φαίνονται ότι είναι και πολλά ερωτευμένα, κρατώνται χέρι με χέρι. Αλλά παρακολουθούν με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Και αυτό είναι μια παλιγοριά. Εξομολογούνται και εκείνοι. Ναι, με πάρα πολύ. Και την ώρα που λέει ο ιερεύς, ο παπάς, να πάνε να μεταλάβουν, την ώρα που τους καλεί, βλέπουμε πολύ ναι, μέσα, λέω, ζουν. Με πάρα πολύ ευχαρίστηση αυτά τα νέα παιδιά ζουν. Όταν ξεκίνησα αυτό το θέμα εδώ των εικόνων, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, και ψάξαμε και ξεψάξαμε, καταλήξαμε και στον κύριο Γιώτη. Όπου ο άνθρωπος, εντάξει, δεν ξέρω, είναι πιστός άνθρωπος. Αλλά έχει και άλλο εμπόριο στο μαγαζί του και δεν μπορεί να διαθέσει να κάνει όλες αυτές την έκθεση μέσα και τον κοιτάλλον. Και μου είπε, ας πούμε, για εικόνες, το μαγαζί μου ολόκληρο. Μπράβο. Για εικόνες, το μαγαζί μου ολόκληρο. Το συγχαίρω και εύχομαι το μαγαζί μου ολόκληρο. Και άλλοι. Αυτή η πίστη των απλών ανθρώπων, ας πούμε, αυτή η πίστη, έχει διδαχή, δεν έχει διδαχή. Νομίζω ξεπηδάει από μέσα. Να σας πω. Είναι σαν την πηγή. Έχει καταβολές. Δηλαδή, διδαχή είναι ο παππούς, η γιαγιά, η μάνα που παίρνει και πάει στο παιδί στην εκκλησία. Ναι, και εκείνη είχαν διδαχή. Είναι έμπρακτη. Είχαν διδαχή. Είναι έμπρακτη. Είχε ο παπάς του 21 και πριν η γιαγιά, η οποία ήταν στον Αχλαδόκαμπο, μια και τα έχετε ζήσει εκείνα τα μέρη, ή στην Απάνου, στον Άγιο Πέτρο, ή ο Κολοκοτρώνης είχε καμία διδαχή όταν έλεγε ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν θα την πάρει πίσω. Να σας πω. Όσον αφορά την τουρκοκρατία, είχαμε και το κρυφό σχολείο που οι καλόγεροι και οι παπάδες εφέργευαν την αποσταμένη ελπίδα, εντάξει. Αναγνωστικό το 8 είχε. Ναι. Και το ψαλτί, τα γράμματα. Ναι, μετά χάσαμε τα γράμματα αυτά. Επομένως ήταν η διδαχή. Και η γραμματική επάνω στο 8 είχε και στο ψαλτήρι, θαυμάσια γραμματική και συντακτικό. Υπήρχε και αυτά που γεννήθηκαν μέσα στις ψυχές των Ελληνοπαίδων που μεγάλωσαν με κανένα οικογένεια, τα μετέδωσαν με τον τρόπο της ζωής τους. Ο τρόπος της ζωής είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Δεν λέω εγώ απλώς να διαβάσουμε, να πούμε μια θεωρία. Και αυτό δεν το αποκλείουμε. Γιατί αυτό συμπληρώνει. Είμαστε μια μισή ώρα μαζί σχεδόν. Ήταν ίσως από τις πιο ευχάριστες με την βαθιά έννοια της λέξεως η εδώ παρουσία σας και η εδώ συζήτηση που κάναμε μαζί. Σας ευχαριστώ βαθύτατα. Και επειδή έχουμε και πολλές στο μέλλον, βλέπω και συζητήσεις και ενστάσεις έχω εγώ και εφέσεις, ας πούμε, να κάνω. Βεβαίως. Αλλά συμφωνούμε και στο θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι, ναι. Θα ήθελα εδώ να καλέσουμε και τον κύριο Φράγκο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ. Ναι, ναι. Ο καθηγητής ο κ. Φράγκος, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και εκ μέρους σας κάποιους άλλους κληρικούς οι οποίοι να θέλουν να πάρουν μέρος. Αυτό εγώ. Εσείς θα έρθετε, εσείς πάει, εσείς είσαστε, έχετε κατογκαιρωθεί. Να φέρω όλα τα επιχειρήματα. Τους ημι φοβούμενοι, να έρθουν οι μη φοβούμενοι, ας πούμε. Διότι σας είπα και πάλι, υπάρχει μια γραμμή πλέον από διάφορους Μητροπολίτες, δεν αμοιβιάζεται στις τηλεοράσεις. Πλέον αμοιβιάζονται οι ίδιοι Μητροπολίτες. Εγώ ήδη ο Δημητριάδος μου είπε κατά καιρούς όπως φορές τον έχω καλέσει ότι ευχαρίστω θα έρθει εδώ πέρα. Ή όλοι οι άλλοι, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δυνατοί. Καλό είναι, θέλουμε. Αν δεν κατέχει το θέμα κάποιος και είναι κληρικός, να μην βγει. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω κληρικούς οι οποίοι κάλεσα κατέχουν τα θέματα. Και δεν φοβούνται. Είναι και έχουν και κατέχουν κατά σημείτη. Ναι. Αλλά φοβάται. Όχι φοβάται, φοβάται την μία περιπέτεια με το σπότι του. Ναι. Φοβάται μία περιπέτεια με το σπότι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί καλύβες οι οποίοι, ας πούμε, λένε ότι εγώ την έκαψα την καλύβα μου να πει ταιριάξει με το επώνυμο, έτσι. Εσείς λέτε, εγώ την έκαψα την καλύβα μου, δεν με ενδιαφέρει, βγαίνω και λέω αυτό που θέλω να πω.
Και απόψε είπατε μια αλήθεια μεγάλη και ιστορική αλήθεια για κληρικό. Να ομολογεί αυτά και να καταθέτει αυτά είναι ιστορική η αλήθεια. Εάν αυτή την αλήθεια δεν την κατανοήσουμε, η Ορθοδοξία θα παρακμάσει. Και λέμε άδικα, το μέλλον ανήκει στην Ορθοδοξία. Ποιο μέλλον, αφού το καταστρέφουμε το μέλλον. Η νεολαία ζητάει την Εκκλησία. Θέλω να συμπληρώσω. Η νεολαία στρέφεται στην Εκκλησία. Εγώ ερωτώ, πού τους δέχεται η Εκκλησία, σε ποια νεανικά κέντρα, σε ποιους χώρους, με ποιο πρόγραμμα, με ποια πρόσωπα. Μην κοροϊδεύουμε. Δεν γίνεται έτσι οι νεότητες. Οι νέοι ζητούν και οι μεγάλοι ζητούν και προβλήματα έχουν και οι πάντες θέλουν την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία δεν έδειξε και δεν δείχνει το καλό της πρόσωπο. Δεν φτάνει να είμαστε Ορθόδοξοι, αγαπητέ Γρηγόρη. Αυτό δεν λέει τίποτα το να είμαστε Ορθόδοξοι. Να είμαστε τι, νεκροί Ορθόδοξοι, άπρακτοι, μηδενικοί. Να είμαστε Ορθόδοξοι και να το ζούμε και να το εκφράζουμε και να είναι ένα μεγαλείο η έκφραση της Ορθοδοξίας. Εμείς είμαστε, έχουμε την καλύτερη πίστη, τη μοναδική πίστη. Μην πω την καλύτερη, δεν κάνουμε σύγκριση. Τη μοναδική πίστη στην Ορθοδοξία. Που δεν είναι μια απλή θρησκεία. Αλλά είμαστε ίσως οι χειρότεροι εκφραστές. Να μην πω οπαδοί, δεν είμαστε οπαδοί. Μάλιστα. Οι χειρότεροι εκφραστές. Να σας δεσμεύσω για μια συνέντευξη για την Κυριακάτικη Ελεύθερη Ώρα με τίτλο Με ποια πρόσωπα δέχεται η Εκκλησία τους νέους. Πότε. Με μια συνέντευξη σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Ναι. Να σας έρθει κάποιος δικός μου συντάκτης να δώσετε μια συνέντευξη με αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος δηλαδή, ο άξονας ναι. θα είναι με ποιο πρόσωπο δέχεται η Εκκλησία τους νέους. Ναι. Εντάξει. Βεβαίως. Μάλιστα. Πάντως εγώ τα αποκλειά... Λέμε λόγια. Εγώ θέλω να πω το μαύρο μου παράπονο και την πικρή μου, την πίκρα μου, τον πόνο μου. 22 χρόνια δουλεύω στην Εκκλησία μέσα. Δεν μας αφήνουν να βάλουμε μία πέτρα πάνω στην σε άλλη πέτρα. Προπατώ στην νεότητα. Όλα εμπόδια, εκ των έσω. Μάλιστα. Μην μιλάμε για πρόσωπα. Είναι ανύπαρκτα. Πριν, πλην ελαχίστοτα των εξαιρέσεων. Μένω οπωσδήποτε... θα μπορούσα να πω το στόμα ανοιχτό, το στόμα της ψυχής ανοιχτό με αυτά που ακούω, διότι είναι πάρα πολύ. Να πω και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε λίγο έτσι με το θέμα που ανοίξαμε. Πολλοί στις εκκλησίες δαπανώνται να κάνουν ωραίες αγιογραφίες. Πολύ ωραίο. Δεήσεις. Όχι και αγιογραφίες, τοιχογραφίες και εικόνες. Ναι. Αν και υπάρχουν πολλές καρικατούρες σε πολλές εκκλησίες. Σκιαγραφήματα, καρικατούρες και απεσουργήματα που προσβάλλουν και δυσφημούν την βυζαντινή αγιογραφία. Αλλά εδώ ρωτάμε, πότε αγιογραφήσαμε τον άνθρωπο και τον κάναμε κάτι εικόνα Θεού, να τον βοηθήσουμε να εκφραστεί κάτι εικόνα Θεού. Εκεί είμαστε μηδενικοί. Μάλιστα. Θα ήθελα να μπορούσαμε να πούμε πάρα πάρα πολλά, θα βγούμε και σε άλλες εκπομπές. Εγώ 6 χρόνια στην τηλεόραση, 40 και ενεργά στη δημοσιογραφία, θαραλέα τέτοια κατάθεση κληρικού ενώπιον κοινού, ενώπιον ανθρώπων, ενώπιον του πιστού λαού δεν έχω κανένα. Αυτοκριτική. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κοντά μας ήταν ο πατέρας, ο αρχιμανδρίτης, ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Αττικής, κύριος Εμμανουήλ Καλύβας. Ένας παπάς, έτσι όπως ακούγεται λαϊκά, που είπε πολλές αλήθειες. Με αφορμή εδώ ένα ωραίο κύμα επιστροφής του Έλληνα στην εικόνα, όχι την διακοσμητική εικόνα, και στην επιστροφή αυτή της πίστεως, διότι ο Έλληνας πάντα με το παραμικρό έχει δύο λέξεις στα χείλη του, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έπαιρνα μία συνέντευξη πριν πολλά χρόνια
από τον Χαρίλα τον Φλωράκη και το ρώτησα εάν πιστεύει. Και γύρισε και μου είπε, αυτά τα ξέρεις Μιχαλόπουλε, αλλά μια φορά όταν ήμουν, λέει, απάνω και στον Όλυμπο και κοιμόμουν και καμιακά, λέει, κάτι άκουσα και σωνότανε και άνοιξα τα αυτιά μου, είδα, λέει, μια οχιά μεγάλη μπροστά μου και είπα, αχ Παναγία μου, εκεί έκλεισε ο Φλωράκης το θέμα. Εδώ μπροστά μας έχουμε πολλές Παναγίες, πολλούς Χριστούς, πολλούς Αγίους, όπου είχε την καλοσύνη, την ευγενική καλοσύνη, ο κύριος Γιώτης να μας φέρει, ο κύριος Γιώτης ο οποίος προσφέρει το μαγαζί του, βοηθώντας ορθόδοξους αγιογράφους να όχι πουλήσουν, γιατί μια εικόνα δεν πωλείται, προσφέρεται, μόνο με τα έξοδα αυτές τις εικόνες, όλων των Αγίων. Και εδώ λοιπόν, εν μέσω των εικόνων και εν μέσω της πίστεως και μέσω αυτής της, μπορώ να πω, της καταπληκτικής συνεδεύξεως, της εξομολογήσεως που έκανα εγώ, αντιστράφηκαν οι όροι. Στον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα να πω ότι γεννήθηκαν κάποιες μεγάλες αλήθειες. Και ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας κατέθεσε ένα πόνο ψυχής και ένα πόνο καρδιάς, ότι με ποιους, με ποια πρόσωπα δεχόμαστε τους νέους στην εκκλησία και σε ποια εκκλησία. Αυτό θα είναι και ένα αντικείμενο της συνεντεύξης την οποία θα δώσει στην Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής, την εφημερίδα που έχω την τιμή να διευθύνω. Αλλά πάνω απ' όλα ομολογώ σαν δημοσιογράφος ότι η απόψινή βραδιά θα μου μείνει χαραγμένη, και εδώ μπροστά σε όλους τους Αγίους προσεύχομαι ο Θεός να έχει τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα καλά, ο δεσπότης του να είναι πάντα φωτισμένος, γιατί οι δεσποτάδες αγριεύουν και τα παίρνουν τα πράγματα πολλές φορές στραβά, και να συνεχίσει αυτό τον αγώνα πέρα από την κάθε λογική σιδηροδρομικής γραμμής, να ακολουθήσει αυτό τον αγώνα για την πίστη και για την ορθοδοξία, όσο για όλους τους άλλους εμάς που θα φτάσουμε, γιατί και εγώ θα φτάσω, να πάρουμε αυτές τις πλούσιες από καρδιά αγιογραφίες που έχουν και μία παράξενη τεχνοτροπία, είναι για να μην τσαγίζει ο χρόνος, είναι με ρευστοποιημένο γυαλί απάνω περασμένες, ίσα να βγάλουν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, τα έξοδά τους, οι αγιογράφοι. Λέω τούτο, πρέπει όλοι μας να δώσουμε τα χέρια, να είναι πιο ενωμένοι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, να είναι πιο ζωντανές οι παραδόσεις, γιατί ο τόπος στενάζει από την αρρώστια, ο τόπος έχει προβλήματα και ο τόπος δεν μπορεί να βγει από τα προβλήματα παρά μόνο με τον καθαρό λόγο και με τον Χριστό, και αυτό είναι σταυρωμένο. Καλή σας νύχτα. Κυκλοφορούν τα πολυσυζητημένα βιβλία του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου που συγκλονίζουν. Όχι. Απλά υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Όχι, δεν είναι εκπρόσωποι. Δεν είναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι άνθρωποι που έχουν θέση. Ναι. Εγώ έχω. Αυτό το βλέπω εδώ. Σε χριστιανικό έθνος είμαστε στο κάτω-κάτω. Όχι, δεν φώναξα. Φώναξα ανθρώπους. Ναι, ατομικά. Ατομικά. Αλλά που ξέρουμε τι απόψει γενικά. Οποιοδήποτε εκπρόσωπο. Και δεν σου προσκυνίζω με πάθος. Να πάρω κι εγώ λιγάκι την εκπομπή στα χέρια μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε μαζί. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είστε άνθρωποι λοιπόν που δεν είστε συμβατικοί, και κυρίως μαζί σου που μίλησα, σ' άκουσα και εσένα, και θέλω να ρωτήσω, γιατί η μάνα σου καλύπτει την αντίθεσή της? Ποια? Η μάνα σου που βγήκε στο τηλέφωνο. Ποια αντίθεση? Έχει αντίθεση μαζί μας. Τώρα δεν είναι τρελά ούτε τα κορίτσια, και φάνηκε και από τον τρόπο. Κοίτα να δεις, δεν καλύπτει καμία αντίθεση, όχι. Μη μου λες ψέματα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ψέματα. Η μητέρα μου που την ξέρω πάρα πολύ καλά, εγώ την ξέρω, την ξέρεις. Η μητέρα μου μας αγαπάει. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι εσύ την ξέρεις. Εγώ δεν είναι αισιοδοξό, δεν την ξέρω. Άρα λοιπόν δεν καλύπτει καμία αντίθεση. Όταν πήγαν οι δικοί μου άνθρωποι,
ήταν κάθετη. Ότι αυτά είναι πράγματα, είναι αηδίες, είναι ξεράσματα. Ότι μέχρι και έχει. Δεν εκφράζεται έτσι. Ναι, καλά. Δεν ξέρω κατά κόμπι τρόπο. Τι είπε ακριβώς. Τι είπε ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Ούτε. Τώρα κοίτα, Σπαντρέα, αυτό είναι στη μέρα, θα μας κόψετε βέβαια μετά. Θα γίνει ψαλίδι στην εκπομπή. Ασχολούμενοι με αυτά τα πράγματα. Λέει η Λυσία, μόνη σας σκέφτηκε. Όχι, με συγχωρείς πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Κάτσε, αντέ. Άλλη πάλι. Α, εσύ είσαι όταν χωρίς ταμπού και χωρίς αυτά. Τώρα καλύπτεις. Η μάνα σου κάλυψε εσάς και εσύ τη μάνα σου και θα πάτε σπίτι για το. Όχι, είπα μόνο σου να σου πω κάτι, μόνο σου μου λες. Και τα ακούσαμε κιόλας. Γιατί καλύπτεις την αντίρρηση της μητέρα σου. Και φάνηκε από το τηλεφώνημα. Φάνηκε ότι έχει πρόβλημα. Μα επέρασα στο τηλέφωνο. Ας το βγάλουμε έτσι να βγάλω τον αέρα. Μου φάνηκε καθαρά ότι υπάρχει πρόβλημα. Να πω κάτι. Όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σιγά, να ακούσουμε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίσαμε στο ρεπορτάζ ως Ανιάση. Έρχονται εδώ και όλοι δεν αποδέχονται πλέον αυτόν τον όρο. Μας λέει ότι δεν είναι μαθητής του Όσο πλέον. Η Δαλιδά μας λέει ότι δεν είναι Σανιάση. Ο φίλος μας έχει πει ότι έχει πάρει τον τίτλο Σανιάση και λέει τώρα ότι δεν είναι. Όλοι απαλληλούνται το ρόλο. Συγγνώμη, εγώ πολύ έκατσα. Είναι το κόλπο αυτό. Δεν είναι κόλπο. Πολλά ακουστικά. Δεν μίλησες όμως καθόλου. Δεν κανένα σας και δεν με ενδιαφέρει κανένα. Είχες το δικαίωμα να. Γιατί ήρθατε στην εκπομπή, για ποιο λόγο. Για κανένα. Γιατί δεν τα κάνετε με την ίδια. Άρα και τώρα. Παρατήσαμε εμείς αυτά που είπατε. Για το κέφι μου ήρθατε. Στο δύο κόμμα θα καταλάβει. Αν θέλει να κάνει το κέφι, θα κάνει το δωμάτιο. Ακριβώς. Εδώ είναι δημόσιο βήμα. Είστε και εδώ. Άρα έχει σκοπό να τα διαδώσει. Γιατί. Νταν, πρέπει να πει στον κόσμο ότι δεν κρύβουμε τίποτα. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ξαφνικά αρχίσατε να κρύβετε διάφορα πόσα μας είχατε πει. Όλοι απαρνηθήκατε ότι είσαστε οπαδοί και μαθητές του Όσο, εκτός από σένα. Το ζήτημα είναι ότι. Ένα λεπτό. Ναι. Όλο αυτό ξεκίνησε Αντρέ, και από την Κοντρίτσα. Το ξέρω και το καταλαβαίνω. Και με τη μάνα. Εγώ τώρα που κάνω την εκπομπή που είναι βιντεογραφημένη, η έννοια μου θα ήταν.